Εν τω μεταξύ, υπενθυμίζω, καλό είναι να έχετε mute το μικρόφωνο σας. Είναι το εικονίδιο που βρίσκεται κάτω αριστερά. Πατήστε mute, προκειμένου να μην μεταφέρονται ήχοι από το περιβάλλον σας σε όλους τους υπολείπους. Καλά, εγώ μπορώ να αρχίσω εν τω μεταξύ με κάποια διαδικαστικά θέματα. Νομίζω, Μινά, ότι μπορείς να ξεκινήσεις. Δεν είναι όλοι. Απλά δεν ξέρω και ποιο λόγο. Εντάξει, θα μας βρουν στη συνέχεια οι υπόλοιποι. Ναι. Εγώ αρχικά θέλω να σε ευχαριστήσω για μια ακόμα χρονιά που συμμετέχεις στο μάθημα ενσωματωμένα συστήματα του μεταπτυχιακού μας εδώ στην Καβάλα. Και προς τα παιδιά να πω ότι η εμπειρία σου είναι πάρα πολύ μεγάλη στο αντικείμενο αυτό και είναι μια ευκαιρία σήμερα έτσι να συζητήσετε διάφορα θέματα. Σε ευχαριστώ και πάλι. Θα είμαι και εγώ μαζί σας. Γεια. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Καταρχήν, να σας πω ότι διδάσκω ενσωματωμένα συστήματα πάρα πολλά χρόνια. Έχω διδακτορικό σε ενσωματωμένα συστήματα και από το 2006 που είχα τελειώσει και τις υποχρεώσεις μου στο στρατό, βρίσκομαι σε αυτό το χώρο και διδάσκω, αλλά όχι μόνο στο θεωρητικό κομμάτι και στο ερευνητικό, αλλά και στο πρακτικό. Θα σας δείξω project που έχω κατασκευάσει ή που έχω επιβλέψει. Μάλιστα, εδώ στο χώρο που βρίσκομαι, στο σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη, έχω αρκετά project τα οποία θα σας τα δείχνω στην κάμερα και θα σας τα περιγράψω και ενδεχομένως αν έχετε κάποια απορία μπορούμε να το συζητήσουμε. Άρα λοιπόν, έχω γράψει και 2 βιβλία σε ενσωματωμένα συστήματα και θεωρητικό υπόβαθρο μπορώ να σας βοηθήσω και στο πρακτικό, αν θέλετε π.χ. να κατασκευάσετε κάτι. Αρχικά για το εργαστήριο που βρίσκεται στην Κοζάνη, να σας πω ότι έχουμε πάρα πολύ καλό και σύγχρονο εξοπλισμό. Εντάχυτορα είναι αυτή η παρουσίαση, για να μπούμε στο κυρίως κομμάτι της σημερινής διάλεξης. Στο εργαστήριό μου ασχολούμαι με θέματα όπως ενσωματωμένα συστήματα, σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων, ρομποτική, παράλληλες και κατανεμμένες εφαρμογές, εφαρμογές ειδικού σκοπού, όραση μηχανής, διαδίκτυο των πραγμάτων, υπηρεσίες στο cloud, στο σύννεφο και ανάπτυξης παιχνιδιών. Ασφαλώς, ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται τόσο για τα μαθήματα όσο και για την έρευνα. Έχω στην ομάδα μου 5 υποψήφιους διδάκτορες. Και επίσης είμαι επιβλέπων στην ομάδα ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και στην ομάδα ανάπτυξης παιχνιδιών. Υπάρχουν διάφορα ερευνητικά προγράμματα. Στο παρελθόν είχα βρεθεί ως ερευνητής, ήμουν ερευνητής σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτά τα χρόνια τώρα, 3 είναι τα ενεργά προγράμματα. Το ένα ερευνητικό πρόγραμμα που βρίσκομαι με την ομάδα μου, αναπτύσσουμε έξυπνους κάδους απορριμμάτων μέσω Arduino και LoRa και αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος. Στη συνέχεια, έχουμε ένα άλλο πρόγραμμα, όπου δεν το έχω γράψει εδώ πέρα, που αναπτύσσουμε σχεδιάζουμε ένα ρομπότ, το οποίο θα χρησιμοποιείται σε παιδιά στο δημοτικό για να επιδεικνύει διάφορες συμπεριφορές όπως το bullying και πώς αντιμετωπίζονται. Αυτό το σχεδιάζουμε από την αρχή, δηλαδή από τα πλαστικά κομμάτια, κίνηση, Raspberry τοποθετούμε μέσα και την επικοινωνία με μια εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο. Και σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που αναπτύσσουμε ένα παιχνίδι, αρκετά παιχνίδια μάλλον, με συνεργάτες από διάφορες χώρες για άτομα με Alzheimer, όπου προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις πνευματικές τους και άλλες δυνατότητες που έχουν, για να τέλος πάντων περνάνε πιο ευχάριστα και να μην ταλαιπωρούνται από τα προβλήματα της ασθένειας του Alzheimer. Λοιπόν, για μένα, όπως σας έχω πει, από το 99 έχω πάρει το δίπλωμά μου, δίπλωμα ως μηχανικός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, το διδακτορικό το 2005 και είμαι επίκουρος καθηγητής. Έχω λάβει κάποιες διακρίσεις, όπως το 2016 από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα, όπου πήρα τη διάκριση σε ένα μάθημά μου, την αρχιτεκτονική υπολογιστών, ως ένα από τα καλύτερα μαθήματα και άλλες διακρίσεις με τις ομάδες. Τώρα, κάποιες διπλωματικές εργασίες, για να καταλάβετε λίγο πολύ με τι ασχολούμαι ενδεικτικά. Για παράδειγμα, έχουμε τα Robot Now, στα οποία μέσα με έναν φοιτητή μου καταφέραμε και εκτελέσαμε με Python
και δώσαμε τη δυνατότητα να κινείται και με την κάμερα να βλέπει κάποια αντικείμενα, τα οποία τα έστελνε στο cloud για επεξεργασία και classification. Στη συνέχεια, διάφορα πληροφορικά συστήματα, όπως εδώ ένα πληροφορικό σύστημα PHP MySQL για τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου, εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα, όπως αυτό για τουριστικά μέρη και ενδιαφέροντα, κλασικά ενσωματωμένα συστήματα, όπου βλέπετε ένα αρκουδάκι όπου έχουμε βάλει μια κάμερα στο μάτι, Raspberry μέσα με μπαταρία και μπορούσε να το έχουν οι γονείς και να το δίνουν στα παιδιά τους και να τους κρατάει καταρχήν συντροφία γιατί τους μιλούσε, τους μετέφερε κάποια τραγούδια ή κάποιες ιστορίες και στη συνέχεια ο πατέρας μπορούσε από την κάμερα να παρακολουθεί και το παιδί του. Θέματα όρασης μηχανής, όπως για παράδειγμα εδώ πέρα που έχουμε το πρόβλημα ότι κάποιος άφηνε μια βαλίτσα σε ένα χώρο και το σύστημα ανείχνευε ότι κάποιος είχε αφήσει κάτι και ειδοποιούσε τους χειριστές να πάνε να κοιτάξουν μήπως είναι κάποιος εκρηκτικός μηχανισμός. Ένα άλλο κλασικό ενσωματωμένο σύστημα με Arduino και αντίστοιχο πομποδέκτη Wi-Fi, όπου ήταν ένας έξυπνος θερμοστάτης και μπορούσε και μάθαινε τις θερμοκρασίες του χώρου και πόσο γρήγορα αυξήθηκε η θερμοκρασία, αναλόγως βέβαια και της εξωτερικής θερμοκρασίας, και δημιουργούσε αυτές τις καμπύλες λειτουργίας και μπορούσε έτσι λοιπόν το ρυθμίσει κάποιος ότι μια συγκεκριμένη ώρα θέλει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία και γνωρίζοντας την προηγούμενη παρελθοντική συμπεριφορά να καταλάβει πότε πρέπει να ξεκινήσει ο θερμοστάτης να λειτουργεί. Μια άλλη συσκευή ενσωματωμένου συστήματος, όπου ήταν ένα ρολόι, βασικά το φορούσε αυτό στο βραχίωνα κάποιος και μπορούσε και παρακολουθούσε άτομα με Alzheimer κατά πόσο είχαν κάποια κίνηση ή είχαν κάποιες άλλες διαταραχές. Κλασικά θέματα αρχιτεκτονικής υπολογιστών, όπως σχεδιασμό επιταχυντών, χρησιμοποιώντας VHDL, και παιχνίδια σε ενσωματωμένα συστήματα. Σε αυτό εδώ πέρα το project που βλέπουμε, είχαν 4 κουμπιά, 4 χρώματα ο κάθε παίκτης, και άναβε ένα χρώμα και προσπαθούσε, όποιος πιο γρήγορα πατούσε αυτό το χρώμα, έπαιρνε τους αντίστοιχους πόντους ή μπορούσε να λειτουργήσει με τη λογική του παιχνιδιού Simon Says, οπότε εμφανίζονται μια αλληλουχία χρωμάτων και έπρεπε ο κάθε παίκτης να ακολουθήσει αυτή την αλληλουχία με τα δικά του κουμπιά. Παιχνίδια, ανάπτυξη παιχνιδιών, τόσο σε μηχανές Unreal όσο και σε Unity. Όπως σας είπα, εδώ και 2 χρόνια είμαι και επιβλέπων και έχω δημιουργήσει την ομάδα βιντεοπαιχνιδιών, ανάπτυξη βιντεοπαιχνιδιών, όπου έχει και μια σελίδα η ομάδα που δίνουν διάφορα παιχνίδια, ακόμα βέβαια σε κάποια πρωτόλια μορφή, δεν είναι εμπορικά παιχνίδια, είναι free παιχνίδια, εννοείται ότι έχουν κάποια bugs. Και έχω σελίδα στο YouTube, όπου μπορείτε να δείτε π.χ. σεμινάρια για το πώς να σχεδιάσετε σε αυτές τις μηχανές που σας είπα. Και θα σας δείξω τώρα σε λίγο μια σελίδα στο YouTube, όπου μπορείτε να δείτε και βίντεο σχετικά με τα ενσωματωμένα συστήματα, με διαλέξεις και άλλα στοιχεία. Άρα λοιπόν, να σας δείξω λίγο επί ευκαιρία και στο χώρο του εργαστηρίου. Έτσι λοιπόν, η διεύθυνση είναι ARC-ECE-UWMGR και αν κάποιος έρθει στο Academic Courses, μπορεί στα ενσωματωμένα συστήματα, Embedded System, να δει, για παράδειγμα, στο Course Detail Description, όλες τις διαλέξεις, όλο το υλικό, εργαστηριακά φυλάδια σε Arduino, σε Raspberry, σε Beagleboard. Άρα μπορεί κάποιος να το μελετήσει με το δικό του τρόπο. Σας είπα, έχω και στο YouTube διαλέξεις, συγκεκριμένα στο YouTube κανάλι YouTube User MdaSig. Μπορεί κάποιος να δει διάφορες λίστες με μαθήματα ή αν ψάξει κατευθείαν μια ζασιγέννης, όπου θα δει τόσο για αρχιτεκτονική υπολογιστών, λειτουργικά συστήματα, συστήματα παράλληλης κατανομής επεξεργασίας και ασφαλώς ενσωματωμένα συστήματα, διαλέξεις και άλλα θέματα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με
την παρουσίαση σχετικά με... Θα το ανοίξω λίγο τη σημερινή διάλεξη. Έτσι λοιπόν... Λίγο... Να σταματήσω αυτό εδώ πέρα. Στη σημερινή διάλεξη λοιπόν θα δούμε κάποια πράγματα αρχικά για Arduino και για Raspberry. Έχετε ακούσει κάποια πράγματα, ξέρω αυτή είναι η δεύτερη διάλεξη που κάνετε σε αυτό το μάθημα. Οπότε ας δούμε λίγο για αυτές τις δυνατότητες και στη συνέχεια θα συνεχίσουμε με κάποια θέματα πιο θεωρητικά. Ας δούμε λοιπόν, σχετικά με το Arduino, κάποια θέματα. Τι είναι το Arduino? Άρα λοιπόν, ιστορικά στοιχεία, σχετικά με το board του Arduino, τα board μάλλον, γιατί δεν είναι ένα board μόνο, είναι πολλά board, και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Το Arduino ξεκίνησε και παρουσιάστηκε στην ευρύτερη αγορά το 2005 στην Ιταλία και είχε το πλεονέκτημα ότι με έναν εύκολο τρόπο μπορούσε ο καθένας να το προγραμματίσει. Εγώ εδώ έχω κάποια Arduino. Για παράδειγμα, εδώ έχω ένα Arduino Uno R3 και είναι η μορφή που είχε παρουσιαστεί το 2005. Βέβαια, δεν είναι αυθεντικό Arduino. Το αυθεντικό Arduino κάνει κοντά στα 25 ευρώ. Είναι ένας κλόνος Arduino που κοστίζει συνήθως 3-4 ευρώ. Έχει όμως ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες. Αυτό το board λοιπόν, που το δείχνω στην κάμερα στο βίντεο, το οποίο ίσως το έχετε σε σμίκριση και μπορείτε να πατήσετε διπλό κλικ στο βίντεο να το μεταφέρετε στο κεντρικό παράθυρο, είναι ένας επεξεργαστής 8-bit, όπου έχει πολύ μικρό αποθηκευτικό χώρο. Έχει 32 MB flash μνήμη για την αποθήκευση του κώδικα και επίσης έχει 2 KB RAM, πολύ μικρό. Πολύ μικρό και σε μνήμη και σε αποθηκευτικό χώρο, αλλά εντούτοις, αν το χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα, μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύ ωραία ενσωματωμένα συστήματα. Βέβαια, το Arduino δεν είναι η πανάκια, δεν είναι η πλακέτα που υλοποιεί τα πάντα. Άρα λοιπόν, στα πλαίσια των ενσωματωμένων συστημάτων, θα πρέπει ως μηχανικοί και ως σχεδιαστές να μπορούμε να επιλέξουμε κάθε φορά την κατάλληλη πλακέτα. Για παράδειγμα, σας δείχνω εδώ το Arduino το τύπου Uno R3, αλλά από την άλλη, κάποιος που μπορεί να θελήσει κάτι που έχει περισσότερους ακροδέκτες, αυτές οι σειρές εδώ είναι ακροδέκτες τύπου GPIO, δηλαδή General Purpose Input Output, ακροδέκτες λοιπόν γενικού τύπου εισόδου και εξόδου, και είναι μια σειρά ακροδεκτών από τη δεξιά και από την αριστερή πλευρά. Έχει ακροδέκτες ψηφιακούς, Digital Input, Digital Output, και αναλογικός, Analog Input. Βέβαια, αν θέλει για Analog Output, χρησιμοποιεί το PWM. Αλλά κάποιος μπορεί να θέλει παραπάνω ακροδέκτες από αυτούς εδώ πέρα. Άρα, λοιπόν, αυτή εδώ πέρα, όπως βλέπετε, είναι από 0 μέχρι 13, για ψηφιακούς και έχει και 6 ακροδέκτες αναλογικούς από την άλλη πλευρά. Μπορεί να είναι λίγοι για κάποια project, οπότε κάποιος τότε θα πάει στο Mega. Το Mega λοιπόν, για να δείτε λίγο τη σύγκριση, έχει πολύ περισσότερους ακροδέκτες, δηλαδή από τη μία έχουμε το μικρό το Arduino, εντάξει δεν είναι και πολύ μικρό γιατί υπάρχει και ακόμα πιο μικρό, και από την άλλη έχουμε το μεγαλύτερο, το Mega, που έχει περισσότερους ακροδέκτες, περισσότερη μνήμη, περισσότερες δυνατότητες. Αλλά μερικές φορές ούτε το Mega δεν είναι ικανοποιητικό για να μας καλύψει τις ανάγκες, οπότε θα μεταβούμε σε άλλα board. Για παράδειγμα, να σας δείξω ένα άλλο board που έχω. Αυτό εδώ το board μοιάζει με Arduino. Αν το βάλω δίπλα στο Arduino με την ίδια κατεύθυνση, θα δείτε αυτό το board εδώ πέρα ότι μοιάζει πάρα πολύ με το Arduino. Όμως έχει πολλές παραπάνω δυνατότητες. Γιατί αυτό το board ενσωματώνει, αντί για τον επεξεργαστή Atmega 328 που έχει αυτό το Arduino, τον επεξεργαστή, όπως αναγράφεται εδώ πέρα, ESP8266.
Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το τσιπάκι που βλέπετε σε αυτή εδώ την πλευρά είναι ένα τσιπάκι όχι συμβατό, δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε τον κώδικα που έχει γίνει compile από το Arduino και να το βάλουμε εδώ πέρα. Είναι ένα άλλο τσιπάκι της εταιρείας Spriv, άλλης εταιρείας δηλαδή, όπου όμως χρησιμοποιώντας το form factor του Arduino, δηλαδή τις ίδιες διαστάσεις, άμα δείτε, δημιούργησαν ένα board το οποίο έχει Wi-Fi, Wi-Fi ενσωματωμένο. Δηλαδή αυτό το board κάποιος μπορεί κατευθείαν να συνδέσει στις διαπαφές γενικού τύπου εισόδου-εξόδου ό,τι θέλει και μέσω Wi-Fi να το λειτουργήσει. Το Wi-Fi θα μπορούσε να είναι τόσο τοπικά, να εκτελείται πάνω στο ίδιο το τσιπάκι, οπότε να είναι server αυτή η συσκευή, όσο να είναι και ως ένας slave node, δηλαδή να στέλνει τα αποτελέσματα σε ένα web server που θα τρέχει ενδεχομένως PHP ή Node.js ή κάτι άλλο, οτιδήποτε. Απλώς αυτά είναι τα δύο πιο διαδεδομένα frameworks και στη συνέχεια στέλνει τα αποτελέσματα και παίρνει εντολές από το web server το τι να κάνει, για παράδειγμα να ανοίξει κάποια φώτα. Άρα λοιπόν μπορεί κάποιος χρησιμοποιώντας ίδιο περίπου board και μάλιστα ίδιο κόστος. Συγκεκριμένα, όπως σας είπα, το Arduino αυτό μπορεί τώρα κάποιος να το αγοράσει 3 ευρώ. Αυτό εδώ πέρα το είχα αγοράσει το προηγούμενο εξάμηνο, πριν τα προβλήματα της τροφοδοσίας με την Κίνα κτλ. 3,5 ευρώ. Όπως το έχω σημειώσει πάνω στο φακελάκι εδώ πέρα για να θυμάμαι πόσο περίπου κάνει το board. Άρα με 3,5 ευρώ, από AliExpress βέβαια, γιατί στην Ελλάδα οι τιμές είναι πολύ πιο υψηλές, μπόρεσα και πήρα ένα τέτοιο board, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος για να βάλει Wi-Fi στο ενσωματωμένο του σύστημα. Και είναι σημαντικό πια η διασύνδεση των ενσωματωμένων συστημάτων. Πια θέλουμε να έχουμε τηλεέλεγχο. Τώρα έχουμε και τηλεδιαλέξεις, τηλεεξετάσεις, τηλεπαρουσιάσεις, άρα ο τηλεέλεγχος εννοείται είναι must για κάθε συσκευή ενσωματωμένου συστήματος. Άρα λοιπόν, σας έδειξα αυτή η συσκευή, αλλά από την άλλη, δεν είναι και αυτά τα μοναδικά board. Υπάρχουν δεκάδες board. Για παράδειγμα, να σας δείξω ένα άλλο board που έχω εδώ πέρα στο εργαστήριό μου, στο προσωπικό μου εργαστήριο, γιατί όπως σας έχω πει, εγώ και ως χόμπι ασχολούμαι με το σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων. Ξυπνάω κάποιες φορές και λέω θέλω να κατασκευάσω κάτι. Δηλαδή, έχω μέσα το μικρόβιο του κατασκευαστή. Γιατί όταν κατασκευάζεις κάποια πράγματα, βλέπεις και κάποιες λεπτομέρειες που ίσως στη θεωρία δεν τις συναντάς. Εντούτοις, για παράδειγμα, έχω αυτό το board, το οποίο είναι πολύ μικρό board. Αυτό το board μοιάζει και αυτό με ένα είδος Arduino, το Arduino Nano, αλλά δεν είναι Arduino. Είναι STM, της STM άλλης εταιρείας, STM32. Έχει 20 kilobyte flash, το άλλο σας είχα πει. Όχι, συγγνώμη, έχει 64 kilobyte flash, το άλλο είχε 32, δηλαδή έχει διπλάσιο αποθηκευτικό χώρο και η RAM, αντί για 2 kilobyte που έχει το Arduino, είναι στα 20 kilobyte και το κόστος και αυτό είναι 3 ευρώ, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, το board. Και αυτό λοιπόν έχει τις ίδιες δυνατότητες. Έχει και αυτό δυνατότητες αναλογικό input, αναλογικό output μέσω PWM. PWM είναι Pulse Width Modulation. Και βέβαια digital input, digital output. Άρα λοιπόν κάποιος θα πρέπει να γνωρίζει τι θα επιλέξει κάθε φορά για το πρόβλημά του. Τώρα, για παράδειγμα αυτό σας είπα έχει 64 kilobyte. Τι να τα κάνουμε, 64 kilobyte flash. Κάποιος θα ρωτήσει, ok, αλλά τη μνήμη flash που τη χρησιμοποιώ. Καταρχήν η μνήμη flash είναι εκεί που αποθηκεύεται το πρόγραμμά σου. Και δεύτερον, αν για παράδειγμα υλοποιείς ένα web server τοπικό εδώ πέρα, όπου θα πρέπει να έχεις αποθηκευμένα τα διάφορα strings, τα διάφορα ίσως, τους διάφορους HTML κώδικες που θα σερβίρεις, κάποια ίσως icons κτλ. Όλα αυτά πιάνουν μνήμη. Άρα αν θες να κάνεις ένα web server, θέλεις flash μνήμη για την αποθήκευση, θα το τρέξεις εδώ πέρα. Και βέβαια απ' την άλλη είναι 72 MHz. Το άλλο είναι, όπως σας είπα, στα ελάχιστα MHz, 8 MHz, οπότε θέλουμε τη δυνατότητα να έχουμε πιο γρήγορη επεξεργασία, για παράδειγμα, να μπορεί να ανταποκρίνεται πιο γρήγορα σε κάτι που θα συμβεί. Βέβαια, αυτός ο τρόπος για να το προγραμματίσουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε και πώς το προγραμματίζουμε κάθε φορά, με πιο αναπτυξιακό περιβάλλον. Στο Arduino έχουμε το αναπτυξιακό περιβάλλον, το Arduino IDE, και μάλιστα, όπως σας είχα δείξει στο board που είχε
το ESP, που είναι το ESP τώρα, κάπου το είχα εδώ πέρα, όπως δεν το βλέπω τώρα μπροστά μου. Το board που είχε το... Να το αυτό. Το board, λοιπόν, που σας είχα δείξει με το ESP, αυτό προγραμματίζεται με τον ίδιο τρόπο που προγραμματίζεται το Arduino. Δηλαδή, φορτώνει το Arduino ID, γιατί αυτή η εταιρεία κάνει κάτι πολύ έξυπνο. Σε συνεργασία, βέβαια, με το Open Source Community. Δημιούργησε τα κατάλληλα αρχεία που μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στο Arduino ID και το Arduino ID να μπορεί να προγραμματίσει κατευθείαν αυτό εδώ το board. Άρα λοιπόν κάποιος έχοντας ένα C κώδικα, γιατί όλα αυτά προγραμματίζονται με C βέβαια, έχοντας ένα C κώδικα στο Arduino ID, πηγαίνει στο περιβάλλον, επιλέγει αντίστοιχα π.χ. ότι θέλει board ESP8266 Arduino και πατάει compile, δημιουργείται το αρχείο binary, το object file που λέμε, το οποίο στέλνεται, γίνεται upload στο board και στη συνέχεια μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Αν μετά επιλέξεις πάλι στο ίδιο περιβάλλον το άλλο board, για παράδειγμα το Arduino ID, τότε θα δημιουργήσει object file αυτό, πάλι upload και θα μεταφερθεί στο νέο board. Για το Mega πάλι θα επιλέξει Arduino Mega και θα το στείλει και μια χαρά θα προγραμματιστεί. Άρα όλα αυτά τα boards έχουν, καταρχήν θέλουμε να έχουν υποστήριξη, όλα αυτά είναι σε C, προγραμματίζονται σε C, κάποιος θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά C και θα πρέπει να έχει βέβαια εγκατεστημένα, να έχει στήσει στον υπολογιστή του σωστά το περιβάλλον ανάπτυξης. Επί ευκαιρία, να σας δείξω εδώ πέρα, εδώ είναι ένα πάλι κλασικό Arduino και από πάνω έχω βάλει ένα shield και θα πρέπει βέβαια να είστε σε κατάσταση βλέποντας το port που έχει το shield να μπορείτε να καταλάβετε τι είναι. Για παράδειγμα, αυτό βλέπουμε ότι είναι ένα κλασικό RJ45 port που είναι LAN, δηλαδή δίκτυο. Άρα, έχω βάλει, και να το βγάλω λίγο να το δείτε, αυτό δηλαδή σιγά σιγά ανοίγει και το βάζουμε στις κατάλληλες εδώ, τα κατάλληλα male headers στο female, και έχουμε λοιπόν βάλει ένα shield, δηλαδή ένα περιφερειακό δικτύου στο Arduino. Και πολύ ωραία λοιπόν έχουμε δημιουργήσει ένα σωματωμένο σύστημα, το οποίο μέσω ενσύρματου του δικτύου μπορεί να επικοινωνήσει με ένα web server. Άρα λοιπόν το Arduino χρησιμοποιείται με την προσθήκη των περιφερειακών, που είναι δεκάδες τα περιφερειακά, χρησιμοποιείται για... π.χ. για συσκευές για να επικοινωνήσουμε το cloud. Το έβαλα λοιπόν πάλι στη θέση του. Οπότε τώρα εδώ έχουμε ένα Arduino με δίκτυο. Βέβαια, ξαναείπα ότι όλα αυτά απαιτούν χώρο στη Flash. Ακόμα και υποστήριξη του δικτύου για να έχει το TCP πρωτόκολλο απαιτεί χώρο στη Flash. Άρα λοιπόν, όσο πιο πολλά shield βάζετε, τόσο πιο πολύ ζορίζετε τη μνήμη Flash και θα δείτε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τεχνικές υψηλής βελτιστοποίησης, αν θέλετε να λειτουργήσει σωστά, γιατί αλλιώς θα κρασάρει και βέβαια είναι κάτι που το βρίσκει κάποιος με τον καιρό. Ένα άλλο board, αυτό εδώ πέρα, και αυτό πάλι είναι σε μικρό form factor, αυτό είναι ESP, και αυτό ESP8266, αλλά όχι σε Arduino form factor. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει πάλι με το Arduino ID να το προγραμματίσει, προκειμένου να δημιουργήσει μια κλασική αρχιτεκτονική ενσωματωμένου συστήματος που επικοινωνεί με κάποιο web server. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά boards τύπου Arduino όπου θα πρέπει κάποιος καταρχήν να γνωρίζει τι να επιλέξει. Σίγουρα απαιτείται καλή γνώση της C και απ' την άλλη εμπειρία, που την εμπειρία την αποκτάει κάποιος κάνοντας δικά του project και διαβάζοντας βέβαια στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν, το Arduino ξεκίνησε το 2005, αλλά από τότε έχουν εμφανιστεί πάρα πολλά boards. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα να τοποθετεί κάποιος περιφερειακά πάνω στο Arduino. Στο κλασικό Arduino χρησιμοποιούνται επεξεργαστές AVR, αλλά πια όταν κάποιος λέει ότι έχει Arduino Shield Compatible, μπορεί να έχει άλλο επεξεργαστή, αλλά τους ίδιους ακροδέκτες, το ίδιο μήκος, ώστε να μπορεί να τοποθετήσει από πάνω κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν, πολύ μεγάλη επιτυχία έχει το Arduino. Είναι must για κάποιον που ασχολείται με σωματωμένα σύστημα να ξέρει Arduino. Άρα λοιπόν, είναι από τις πιο βασικές γνώσεις.
μπορεί να ξεκινήσει κάποιος εύκολα με το να αγοράσει κάποιο kit όπου έχει Arduino και διάφορα περιφερειακά και να κάνει διάφορα πειράματα. Από το κλασικό να ανάψω τα LED, να χειριστώ κάποιο μοτοράκι και το καθεξής. Στη σελίδα του εργαστηρίου που σας έχω δείξει υπάρχουν 12 ασκήσεις Arduino που με την ολοκλήρωση αυτών των ασκήσεων κάποιος έχει αποκτήσει όλο το βασικό επίπεδο και υπόβαθρο για να μπορεί να σχεδιάζει πολύ πιο σύνθετα πράγματα. Βέβαια, αν θέλει κάποιος να το συνδέσει π.χ. με ένα website, τότε θα πρέπει να γνωρίζει το API του website ή να ξέρει PHP, MySQL, πώς θα επικοινωνεί λοιπόν το δικό του σύστημα με το website. Και σε αυτό το σημείο να πω ότι είναι σημαντικό για κάποιο σχεδιαστή να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες end-to-end μόνος του. Δηλαδή να ξέρει και εσύ από τη μία για να προγραμματίσει το ενσωματωμένο σύστημα, αλλά από την άλλη να γνωρίζει και κάποια server-side web language, PHP, Node.js, κάτι ώστε να μπορεί να υλοποιήσει και το κομμάτι του backend, της επεξεργασίας λοιπόν στο server, για να έχει μια υλοποίηση end-to-end και να μην βασίζεται σε άλλους. Και δεν είναι τόσο δύσκολο. Κάποιος που ξέρει προγραμματισμό μπορεί από C μετά πολύ εύκολα μαθαίνει και PHP. Άρα λοιπόν είναι μια καλή συμβουλή. Κάποια βασικά στοιχεία. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε. Σχετικά με το Arduino συνδέουμε διάφορα devices στους ακροδέκτες input-output. Βέβαια θα πρέπει να προσέχουμε κάθε φορά να έχουμε συμβατότητα στη στάθμη της τάσης. Γιατί το Arduino είναι 5 volt compatible, δηλαδή θέλει συσκευές που έχουν στάθμη λογικό 1 στο 5 volt και το 0 στα 0 volt. Και για παράδειγμα, αν συνδέσετε μια συσκευή που έχει πολλά παραπάνω volt, θα το κάψετε. Τι θα μπορούσε να συνδέσει κάποιος και να το κάψει? Θα μπορούσε, αν έχει έναν υπολογιστή όπου έχει serial RS-232 που είναι στα 12 volt, αν συνδέσει κατευθείαν το RX pin του, το RX δηλαδή, μάλλον το TX, το TX pin που είναι το transmit του υπολογιστή στο RX του Arduino, έχει κάψει το pin και ενδεχομένως και το Arduino. Άρα προσέχουμε να έχουμε συμβατότητα στις τάσεις. Επί ευκαιρία να πω ότι υπάρχει και ένα Arduino, το Leonardo, που είναι στα 3,3 volt, οπότε αν πάρει κάποιος Arduino 3,3 volt θα πρέπει να φροντίσει να έχει συσκευές 3,3 volt. Υπάρχει βέβαια δυνατότητα να αγοράσετε ένα level converter. Έχω κάπου εδώ πέρα στο εργασίο, δεν χρειάζεται να σας δείξω. Απλώς από τη μια μεριά έχει το input voltage, από την άλλη το output voltage. Λες θέλω 5 volt να τα κάνει 3,3 volt και δημιουργεί bidirectional, να είναι βέβαια, αμφίδρομο, δημιουργεί τη συμβατότητα των τάσεων που θέλουμε. Αυτό το κάνουμε όταν έχουμε να συνδέσουμε περιφερειακά όπου βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο τάσης. Και αυτό το συναντάμε κυρίως πάρα πολύ σε Raspberry. Θα σας μιλήσω για Raspberry, όπως για παράδειγμα αυτό εδώ το board. Τα Raspberry, μια άλλη ιστορία, ένα άλλο κεφάλαιο από μόνο του, ακολουθεί η επόμενη παρουσίαση. Να σας πω, είναι 3,3 volt, άρα δεν μπορείτε εύκολα να συνδέετε περιφερειακά 5 volt σε Raspberry, οπότε απαιτείται level converter ή αυτό που κάποιοι ονομάζουν ο level converter των φτωχών, που είναι με ένα διαιρέτη αντιστάσεων, που βάζετε κάποιες αντιστάσεις, αλλά αυτό δεν χάνει ενέργεια, οπότε είναι μόνο για να το κάνεις να λειτουργήσει και το σταματάς και αγοράζεις με 2 ευρώ ένα κανονικό level converter. Λοιπόν, Arduino. Το Arduino συνδέουμε και inputs και outputs. Έχει πολλές δυνατότητες. Για παράδειγμα, καταρχήν, με τι τροφοδοτείται? Έχει έναν barrel connector όπου μπορούμε να δώσουμε 7 με 12 volt. Στη συνέχεια έχουμε και τη δυνατότητα να τροφοδοτήσουμε και από USB. Επιλέξτε ποιο από τα δύο θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε ένα power bank, USB power bank, να συνδέσετε με USB το καλώδιο και να τροφοδοτείτε και μια χαρά από το power bank. Άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Στη συνέχεια έχει κουμπί reset, έχει τους διάφορους ακροδέκτες. Ωραία, κάποιοι ακροδέκτες έχουν και μια άλλη σημασία. Για παράδειγμα, ο ακροδέκτης 0 και ο ακροδέκτης 1 είναι το serial input και serial output, hardware serial. Άρα μπορούμε να το συνδέσουμε σε μια άλλη συσκευή, σε μια άλλη διάταξη που είναι στα 5 volt και έχει σειριακό πρωτόκολλο, το κλασικό σειριακό πρωτόκολλο RxTX, το δυσύρματο δηλαδή, και μπορούμε να μιλήσει λοιπόν το Arduino αυτό με κάποιο άλλο Arduino.
Αν θέλουμε βέβαια να χρησιμοποιήσουμε SPI, το άλλο πρωτόκολλο, το Serial, το οποίο έχει 4 ακροδέκτες, δηλαδή δεν είναι το δισύρματο όπως το κλασικό RxTX, τότε θα χρησιμοποιήσουμε τους SPI ακροδέκτες, δηλαδή 10, 11, 12 και 13. Επίσης, I2C, άλλο πρωτόκολλο, βρίσκεται σε άλλους ακροδέκτες. Από αυτή τη μεριά είναι τα Digital, αυτό εδώ πέρα, το γράφει κιόλας, Digital, και από την άλλη είναι τα Analog, αυτά εδώ πέρα, α0, α5. Επίσης, αυτά που είναι Analog μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτά ως Digital και είναι η συνέχεια της αρρύθμισης. Για παράδειγμα, υπάρχει το Digital 13, D13, υπάρχει και το D14 που είναι το α0, δηλαδή έχει διπλή ονομασία. Εδώ παρατηρούμε επίσης και κάποιους άλλους ακροδέκτες όπου δεν συνδέουμε εδώ εμείς πράγματα. Συνήθως αυτά είναι τα SIL που συνδέονται σε αυτά εδώ. Αλλά πολύ σημαντικό είναι αυτή η περισπομένη που συναντάμε σε κάποια pins, στα νούμερα. Και αυτή η περισπομένη δείχνει ότι το συγκεκριμένο pin έχει δυνατότητα PWM, Pulse Width Modulation. Και τι σημαίνει το PWM, εντάχει. Με το PWM μπορούμε να στείλουμε αναλογική τιμή χρησιμοποιώντας μια ψηφιακή έξοδο. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε θέλω PWM 50%, άρα εκεί που θα έστελνε 5 volt, θα στείλει 2,5 volt. Άρα μπορούμε να ορίσουμε, αλλά αυτό μόνο σε συγκεκριμένα pin που έχουν την περισπομένη. Κάποια στοιχεία λοιπόν, είπαμε 14 digital input-output pins, 6 analog input, που μπορεί να είναι όμως και ψηφιακά όπως σας είπα, έχει 32 kilobyte flash, 2 kilobyte μνήμη. Βέβαια υπάρχει και πιο μικρό Arduino που έχει και 1 kilobyte, αλλά αυτό δεν το έχω δει ποτέ. Προσωπικά ποτέ δεν έχω βρει ATmega 168, πάντα παίρνω το κλασικό Arduino Uno που είναι ATmega 328. Και έχει και EEPROM. Α, πολύ ωραία, να σας πω λίγο για την EEPROM. EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, είναι μια μνήμη η οποία διατηρείται όταν κόψουμε το ρεύμα και αυτή η μνήμη είναι μέσα στο τσιπάκι, μέσα στο ολοκληρωμένο κύκλωμα εδώ του επεξεργαστή. Και εγώ τη χρησιμοποιώ στα project μου όταν θέλω να αποθηκεύσω κάποιες ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, τι γίνεται. Έστω έχω φτιάξει μια σειρά από έξυπνες μπρίζες. Δηλαδή, έχω βάλει ένα ρελέ στο Arduino που έχει κάποιο κομποδέκτη και μιλάει με κάποιο web server. Υπάρχουν δύο τρόποι προγραμματισμού. Καταρχήν, κάθε μπρίζα έχει το δικό της ID. ID1, ID2, ID3. Ο πρώτος τρόπος προγραμματισμού, αυτό που κάνουν οι περισσότεροι που δεν γνωρίζουν και συνήθως είναι οι περισσότεροι αυτοί στην πλειοψηφία, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό. Πάνω στον κώδικα C, κάπου έχουν ορίσει μια μεταβλητή, για παράδειγμα μπορεί να είναι ένα char ID και το κάνω κομπάλι για την πρώτη συσκευή, πάω, αλλάζω, βάζω char ID ίσον, βάζω ας πούμε το κωδικό που θέλω, τον αριθμό βασικά, το χρησιμοποιώ ως char γιατί είναι ένα byte όλο και όλο, οπότε επειδή κάθε byte μετράει δεν θα βάλουμε int, κάποιοι που το βάζουν int, τζάμπα καταναλώνουν 4 byte αποθηκευτικού χώρου. Και κάποια στιγμή όταν διαπιστώνουν ότι δεν τους φτάνει, τότε αρχίζουν και κόβουν και όταν έχεις νούμερα από 0 μέχρι 255, ένα τσάρ αρκεί. Βέβαια υπάρχουν και άλλες τεχνικές για να γλιτώσουμε μέγεθος μνήμης, γιατί εδώ πια δεν θέλουμε απλώς να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που να χρησιμοποιεί πολύ λίγη μνήμη και όπως αυτό που σας είπα το τσάρ είναι το πρώτο κόλπο. Δηλαδή ό,τι είναι μέχρι 255 βάζουμε τσάρ. Κάποιος μπορεί να νομίζει ότι το char είναι για χαρακτήρες, αλλά στην πράξη απλώς το char είναι ένα one byte αποθηκευτικός χώρος. Το αντίστοιχο με το uint 8, δηλαδή unsigned int 8, το οποίο και αυτό είναι πάλι ένα byte. Απλώς, πολύ εύκολα το βάζουμε char. Τώρα, ο απλός τρόπος, που είναι και ο λαθασμένος, είναι όταν κάνω compile, αλλάζω την τιμή αυτή στην τιμή που θέλω. Βάζω, για παράδειγμα, βάζω char ID ίσον 5, το κάνω compile, upload, το στέλνω, τη βγάζω τη συσκευή από τον υπολογιστή μου, παίρνω την άλλη συσκευή, τη συνδέω, αλλάζω αυτή την τιμή, int char ίσον 6, compile, upload και ούτω καθεξής. Έτσι, είναι ο πιο εύκολος τρόπος, αλλά ο λαθασμένος. Ο άλλος τρόπος, ο σωστός, αυτός που κάνω εγώ και αυτός που προτείνω, είναι να έχουμε τον ίδιο ακριβώς κώδικα σε C. Δηλαδή, το έχω κάνει, λέει, απλώς έχω την τιμή int char, το κάνω compile και upload σε κάθε board, τον ίδιο ακριβώς κώδικα, απλούστατα έχω βάλει και ειδικές μέσα συναρτήσεις που χρησιμοποιούν τη μνήμη EEPROM και την πρώτη φορά που θα ξεκινήσει το
το ενσωματωμένο αυτό σύστημα, μέσω από τη σηριακή πόρτα θα ζητήσει από τον χρήστη, παρακαλώ δώσε μου το ID, δίνεις 5 για παράδειγμα, βέβαια με μηνύματα επιβεβαίωσης, δώσατε 5, θέλετε να το αποθηκεύσω ή όχι, ή στην αρχή έχω δει ότι έχετε αποθηκευμένο το ID 5, ισχύει κτλ. Και βέβαια τα μηνύματα πάντα είναι με timeouts, γιατί αν το βάλουμε στην πρίζα, δεν θέλουμε να κολλήσει το περίμενε από το χρήστη την απάντηση. Θέλουμε να του πούμε αν σε 3 δευτερόλεπτα δεν πατήσει κάποιο πλήκτρο, συνεχίζει η εκτέλεση. Πάντα αυτό σε ενσωματωμένα συστήματα να σκεφτόμαστε ότι πρέπει να λειτουργούν ακόμα και να μην δέχονται input από το χρήστη. Και απλώς την πρώτη φορά σε αυτά τα συστήματα που χρησιμοποιούν την EEPROM, ο χρήστης από το πληκτρολόγιο τοποθετεί το ID του, πατάει Enter, αποθηκεύεται στην EEPROM και έτσι λοιπόν όλα εκτελούν τον ίδιο κώδικα, απλώς κάθε φορά στην EEPROM έχουμε διαφορετικές ρυθμίσεις αποθηκευμένες. Εγώ χρησιμοποιώ την EEPROM πάρα πολύ, κυρίως στις συσκευές με δίκτυο, με LAN, είτε με Wi-Fi, όπου εκεί αποθηκεύω SSID και password, ίσως τη ρύθμιση άμα θα είναι DHCP ή static, και αν είναι DHCP, τα byte, τα 4 byte που έχει η διεύθυνση, τα 4 byte του net μας και τα 4 byte του gateway. Άρα λοιπόν, είναι παντού ο ίδιος κώδικας, δεν αλλάζω σε κανένα device το κώδικα, απλώς την πρώτη φορά συνδέουμε με serial, δηλαδή και μόνο που το βάλετε το καλώδιο στην serial μπορείτε να συνδεθείτε στο terminal και να τοποθετήσετε αυτές τις τιμές. Συνεχίζουμε λοιπόν, σε λίγη ώρα ίσως μας βγάλει το warning γιατί βλέπω ότι έχουμε φτάσει 40 λεπτά. Εντάξει, όταν βγει πάντως το warning, ξαναλέω, θα αποσυνδεθούμε και θα ξανασυνδεθούμε αν μας βγάλει το warning. Μερικές φορές βέβαια το Zoom δεν σε κόβει στα 40 λεπτά και συνεχίζει. Okay. Λοιπόν, περιμένω ακόμα 10 δευτερόλεπτα και θα συνεχίσω. Okay. Λοιπόν, έχω λοιπόν εγώ προσωπικά αποθηκεύσει στην μνήμη EEPROM τις ρυθμίσεις. Και είναι πολύ χρήσιμο να το έχουμε αυτό υπόψη μας, ότι έχει τη μνήμη EEPROM που αποθηκεύουμε ρυθμίσεις και δεν χρειάζεται να τοποθετούμε τις ρυθμίσεις στον κώδικα. Arduino λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε στο επόμενο slide. Σχετικά με τον προγραμματισμό του Arduino, όπως σας είπα, κατεβάζετε το Arduino IDE, το οποίο μπορούμε να το βρούμε και για Linux. Και είναι πολύ απλή η χρήση του. Καταρχήν πρέπει να ξέρετε C, βέβαια. Κάποιος που ξέρει C μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το πρόγραμμα με να δημιουργήσει τις δύο βασικές συναρτήσεις και κλασική C. Στο περιβάλλον του Arduino βλέπουμε το κουμπί, το πρώτο κουμπί είναι το κάνε compile, το δεύτερο είναι φόρτο σέτο στο board που έχω συνδέσει και έχω επιλέξει από το αντίστοιχο μενού. Και βέβαια είναι το tab του κώδικα. Και μπορούμε να έχουμε για ένα project πολλά τέτοια tabs. Άρα να το έχουμε υπόψη ότι δεν χρειάζεται πάντα να έχουμε ένα tab. Εγώ προσωπικά που έχω και κάποια μεγαλύτερα project θα δείτε ότι έχω πολλά tabs. Για να το προγραμματίσουμε μπορούμε να δούμε και τα διάφορα παραδείγματα που έχει. Όπως στο examples, file examples, βασικά examples όπως τον να αγωσβήνει ένα LED, να χρησιμοποιείται κάποιο μοτοράκι και ούτω καθεξής. Και σχετικά με τον κώδικα, διακρίνουμε τρία κυρίως τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι οι μεταβλητές, είναι οι μεταβλητές του προγράμματος, όπως εδώ, constant κτλ. Στη συνέχεια, υπάρχει μια συνάρτηση setup, που εκεί τοποθετούμε τον κώδικα που θα εκτελεστεί μία φορά μόνο και είναι κώδικας αρχικοποίησης ή κώδικας που ρυθμίζει τι είναι input και τι είναι output. Όπως εδώ, pin mode είναι συνάρτηση του Arduino, όπου ορίζουμε ότι το pin, blink pin, που είναι το pin 13, θα είναι τύπου εξόδου, output. Θα γράψουμε λοιπόν σε αυτό κάτι. Και ακολουθεί και η συνάρτηση loop, που στο loop, όπως λέει και ο τίτλος, εκτελείται κάτι συνεχώς. Non-stop, συνεχώς, λοιπόν, τι κάνει αυτή η συνάρτηση. Αυτή η συνάρτηση μέσα έχει το εξής κώδικα. Digital write, γράφει στο blink pin. Το blink pin έχει οριστεί ότι είναι το 13.
το high, άρα λοιπόν την λογική στάθμη, την υψηλή λογική στάθμη, δηλαδή τα 5 volt, περιμένει ένα δευτερόλεπτο, delay, και συνέχεια γράφει το low και περιμένει ένα δευτερόλεπτο. Άρα αναβοσβήνει ένα λεντάκι. Και αυτό εκτελείται συνεχώς. Ένα ενσωματωμένο σύστημα συνήθως δεν εκτελείται μια φορά και σταματάει. Ένα ενσωματωμένο σύστημα δημιουργείται για να εκτελείται συνεχώς, non-stop. Πάλι το setup, το loop και το καθεξής. Τώρα αυτό είναι κάθε μισό δευτερόλεπτο. Τα 1000 ήταν ένα δευτερόλεπτο, τα 500 είναι μισό δευτερόλεπτο. Breadboard. Εννοείται ότι προτού κατασκευάσουμε το ενσωματωμένο σύστημα, δηλαδή και την πλακέτα, θα πρέπει να το δούμε σε breadboard. Το breadboard, όπως βλέπετε, έχει κάποια pins που συνδέονται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, εδώ βλέπετε ότι η πάνω σειρά συνδέεται όλα τα pins μεταξύ τους, η κάτω όλη η σειρά μεταξύ τους και τα κατακόρυφα. Υπάρχουν πάρα πολλοί εδώ breadboards. Κάποιοι όταν στο εργαστήριο φοιτητές μου με ρωτάνε, εμείς λέει έχουμε ένα pin που δεν έχει, για παράδειγμα, τις δύο έτσι, οριζόντιες, έχει μόνο το κεντρικό. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά τα breadboards. Δηλαδή, θα πρέπει να είστε σε θέση όταν σας δώσει κάποιος ένα breadboard για να σχεδιάσετε, να μπορείτε και μόνοι σας να καταλάβετε τι συνδέεται με τι και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Με ένα πολύμετρο. Το βάζετε στον έλεγχο σύνδεσης, αυτό που λέμε το beep στο πολύμετρο. Βάζετε, για παράδειγμα, ένα pin εδώ πάνω, ένα ακροδέκτη του πολύμετρου, το άλλο στο κάτω και αν κάνει beep σημαίνει όλα τα pin διάμεσα συνδέονται. Άρα, οποιοδήποτε breadboard και να σας δώσει κάποιος, μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε τι συνδέεται με τι. Και δεν χρειάζεται να έχει αυτή τη σήμανση, π.χ. τις οριζόντιες και τις κατακόρυφες γραμμές. Υπάρχουν βέβαια και προγράμματα για virtual Arduino. Καλύτερο βέβαια να το πιάσεις το Arduino στα χέρια σου για να σχεδιάσεις. Το virtual Arduino δεν το συνιστώ. Αν δεν καταλάβεις πραγματικά προβλήματα που συναντάς στο σχεδιασμό, να σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Ξέρετε, βάζουμε κάποια καλώδια πάνω στο breadboard. Ένα καλώδιο να κουνηθεί, μπορεί να μοιάζει ότι είναι μέσα, αλλά λίγο βγήκε, ας πούμε, κάποια χιλιοστά και δεν κάνει επαφή και δεν λειτουργεί. Φανταστείτε λοιπόν να ψάχνετε κάποιες ώρες να δείτε γιατί δεν λειτουργεί. Άρα λοιπόν αυτά τα προβλήματα που θα συναντήσετε μόνο αν το σχεδιάσετε πραγματικά, μόνο αν πάρετε real hardware, τότε θα μπορέσετε να κατανοήσετε καλύτερα τον τρόπο σχεδιασμού. Πολύ βασικά στοιχεία, ρεζίστορ, αντιστάσεις. Για κάποιον που ξεκινάει με τα ενσωματωμένα, εγώ θα πρότεινα να πάει σε κανένα eBay, να αγοράσει ένα 500 set ρεζίστορ, δηλαδή είναι κάποια set που σου λένε 500 ρεζίστορ με 30 διαφορετικές τιμές. Οπότε έτσι πολύ εύκολα χτίζεις από αντιστάσεις ό,τι χρειαστεί. Και εγώ έχω πάρει ένα πακέτο με ρεζίστορ, ένα πακέτο με πυκνωτές, με πολλές διαφορετικές τιμές, όχι μόνο μια τιμή. Οπότε έχεις λοιπόν και τα αντίστοιχα πακέτα για να τα αποθηκεύσεις. Για παράδειγμα, αφήστε με λίγο δίπλα να σας φέρω τις αντιστάσεις να δείτε τι εννοώ. Για παράδειγμα, παίρνω ένα τέτοιο κουτί αποθηκευτικό, έχω πολλά τέτοια κουτιά, όπου βάζω τις αντιστάσεις. Λέω αντιστάσεις, ας πούμε εδώ πέρα, λέει 75 ohm, 470 ohm, 3,9 kilo ohm. Άρα λοιπόν, πολλά τέτοια βαλιτσάκια, από διάφορα μαγαζιά, κυρίως με χόμπι, όπου βάζετε όλες αυτές τις αντιστάσεις, πυκνωτές, δηλαδή έχω, αυτά το ένα μπαίνει πάνω στο άλλο, έχω ένα stacking από τέτοια κουτιά. Και μπορείτε λοιπόν να έχετε όλα τα βασικά ηλεκτρονικά στοιχεία. Και είναι φθηνά κιόλας. Δηλαδή το κουτί αυτό κάνει 4 ευρώ και οι αντιστάσεις με 10 ευρώ έχετε πάρει 500 αντιστάσεις αρκετών διαφορετικών τιμών. Λεντάκια βέβαια, πολύ σημαντικά. Πάλι λεντάκια όπου θα πρέπει να ξέρετε είναι μικρά λεντάκια, μεγάλα λεντάκια, διαφορετικά χρώματα. Σίγουρα κάθε λεντάκι θέλει μια αντίσταση γιατί χωρίς αντίσταση καίγεται το λεντάκι. Άρα η αντιστάση είναι το πρώτο που πρέπει να πάρετε και μετά είναι τα λεντάκια το δεύτερο που το χρησιμοποιείτε και ως διαγνωστικό. Πάντα λοιπόν τοποθετούμε μια αντίσταση σε κάθε λεντάκι. Συνήθως οι αντιστάσεις είναι fix, 200 με 300 ohms συνήθως βάζουμε. Βέβαια υπάρχει τρόπος, μαθηματικός τρόπος να υπολογίσουμε την αντίσταση στο λεντάκι και αν βάλετε για παράδειγμα στο Google Calculate Resistance of LED,
Έχει έτοιμο JavaScript που βάζετε το λεντάκι, τι λεντάκι είναι, τι χρώμα δηλαδή λεντάκι είναι και πόσο μεγάλο και τι voltage δίνεται στην αρχή, γιατί τώρα εδώ είπαμε για 5 volt βάζουμε π.χ. 330 ohm. Θα ρωτούσε κάποιος, ναι, αν έχω όμως π.χ. BeagleBoard που είναι 1,8 volt, τι βάζω. Οπότε εκεί πέρα βάζετε στο calculator και σας βρίσκει ακριβώς οι τιμές. Έτσι λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τη συνδεσμολογία που έχει δημιουργήσει εδώ ο συγγραφέας. Από το pin 2 φεύγει ένα καλώδιο, φτάνει σε αυτό το σημείο. Στη συνέχεια συνδέεται στο ένα άκρο της αντίστασης. Η αντίσταση δεν έχει φορά. Αν βάλετε βέβαια 2, εδώ έχει φορά, να το θυμόμαστε αυτό. Όπου η άλλη άκρη της αντίστασης συνδέεται στο λεντάκι και αυτό εδώ πέρα συνδέεται στο GND, στη γείωση. Άρα λοιπόν, όταν γράψουμε το 1 στο Digital Input 2, Digital Output βέβαια στην περίπτωσή μας, όταν γράψω το 1, δηλαδή 5 volt, τα 5 volt θα ανάψουν το λεντάκι, θα ανάψει και στη συνέχεια θα πάει στο GND. Παρατηρούμε ότι έχουμε βάλει αντίσταση, είναι πολύ σημαντικό να τοποθετούμε πάντα την αντίσταση. Στη συνέχεια, το PWM, σας είπα, μπορούμε να, στο 0% το PWM είναι σαν να στέλνουμε αναλογική τιμή 0, στο 50% το 50% για παράδειγμα της τιμής, αν είναι 5 volt, δηλαδή 2,5 volt θα φαίνεται περίπου, δηλαδή ανάβει τα 5 volt, σβήνει, ανάβει, σβήνει, αυτό το duty cycle όμως καθορίζει το τι τιμή θα φαίνεται, γιατί φαίνεται ο μέσος όρος βασικά σαν αναλογικό. Κλασικά, εδώ πέρα. Κοιτάξτε τώρα τι κάνει αυτό το πρόβλημα. Αυτό ορίζει ότι θα χρησιμοποιήσω το pin 10 και γράφει στο LED pin 50. Στη συνέχεια, δηλαδή αν το LED pin δεδομένου ότι μπορεί να κουβαλήσει, να έχει το 255 το μέγιστο, άρα το 50 είναι 50 προς 255, δηλαδή 5525 το 1 πέμπτο, το 20%. Άρα ανάβει εδώ το pin, αν έχουμε συνδέσει pin σε αυτό το σημείο θα δούμε ότι θα ανάβει στο 20% της φωτεινότητας περίπου, γιατί είναι 50 προς 255. Άρα θα ανάβει στο 20%, ανάβει λίγο, αλλά πολύ λίγο, και μετά θα ανάβει στο full, στο 255 που είναι η μέγιστη τιμή. Εννοείται τώρα for loop, από τη C τα γνωρίζουμε όλα αυτά. Μπορούμε να διαβάζουμε τιμές, για παράδειγμα, όσο διαβάζουμε low, όσο δηλαδή είναι το συγκεκριμένο input συνδεδεμένο στη γείωση, τότε να εκτελεί κάτι. Υπάρχουν διάφορα ηλεκτρονικά, όπως βλέπετε εδώ, δίωδη, ρελέ, φωτοδίωδη, infrared, ποτεσιόμετρα, οπτοκάπλερς, capacitor. Γενικά υπάρχουν τόσα πολλά ηλεκτρονικά στοιχεία που σιγά σιγά όταν τα χρειαστείτε τότε τα μαθαίνετε. Δηλαδή αρχικά δεν χρειάζεται π.χ. να πάρετε κάποια δίωδο. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές διαφορετικές δίωδοι. Π.χ. έναν E4004, η πιο κλασική, αλλά υπάρχουν και άλλα τέτοια. Άρα λοιπόν αυτά μόνο όταν έχετε κάποιο συγκεκριμένο σενάριο στο μυαλό σας που θέλετε να υλοποιήσετε. Τα πρώτα μαθήματα στο Arduino, πάντα όπως και στο δικό μου σεμινάριο, στο υλικό που έχω ανεβάσει σελίδα, είναι τον blink, τον αναβοσβήνη. Έχουμε αναλογικά βέβαια μετά, fade in, fade out. Μετά συνδέουμε παραπάνω LED και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, ελπίζω με αυτή την παρουσίαση να καταλάβετε κάποια πράγματα σχετικά με τον προγραμματισμό, αλλά συνεχίζουμε ακόμα λίγα πράγματα με το Arduino και μετά θα βγούμε και Raspberry. Τώρα, σχετικά με την εταιρεία, σας το είχα πει. Απλώς εδώ να δούμε ότι υπάρχουν και άλλα Arduino. Υπάρχουν και το Arduino Nano. Τώρα να μην ψάχνω κάπου. Σε κάποια παλέτα υλικών έχω αυτά εδώ τα Arduino. Τα βλέπετε στην εικόνα. Τόσο μικρά Arduino. Και το Mini. Ακόμα πιο μικρό Arduino. Τώρα, αυτό που θα σας πω να προσέξετε, αν κάποιος ξεκινήσει τώρα, δεν θα πάρει αυτά. Μην πάρετε αυτά εδώ που τα μικρά. Γιατί αυτά είναι δύσκολα στον προγραμματισμό. Θα πάρετε ένα Arduino Uno R3, συμβατό κλόνο, δηλαδή με 4 ευρώ, 3 ευρώ. Αυτό για παράδειγμα, αν θέλετε να το προγραμματίσετε, καταρχήν βλέπετε δεν έχει καν USB ακροδέκτη. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ειδικό ακροδέκτη τύπου τέτοιο. Δηλαδή, από τη μία έχετε USB και από την άλλη, τώρα αυτό είναι σε κάποια pins, Dupont, που τα βάζει σε συγκεκριμένα pins. Δηλαδή είναι ένα
PL2303 για παράδειγμα adapter, δηλαδή USB to TTL για να το προγραμματίσετε. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Άρα μην ξεκινήσετε από αυτό, ξεκινήστε από ένα Arduino Uno R3 για να το δουλέψετε. Όπως σας είπα, υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά Arduino, διαφορετικοί μικροεπεξεργαστές. Το κλασικό είναι το AVR, το Atmega 328. Είπαμε USB, διάφορα περιφερειακά. Τα περιφερειακά ονομάζονται Shields. Σας είχα δείξει για το δίκτυο, για το LAN. Βλέπετε εδώ πέρα ρελέ, για παράδειγμα εδώ κάτω. Εδώ διοξιδίου του άνθρακα. Εδώ συριακό, εδώ έχει breadboard. Και ούτω καθεξής. Εδώ έχει joystick, για παράδειγμα. Δηλαδή, έχετε τόσες πολλές επιλογές. Να και το LAN Shield. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Άρα, για τη δημιουργία ενός project, χρειαζόμαστε να σχεδιάσουμε το software και να σχεδιάσουμε και το hardware. Το software, κλασικά σε C, είπαμε στο Arduino. Βέβαια, σε παιδιά συνήθως δίνουμε και το Scratch να σχεδιάσουμε, που είναι οπτική γλώσσα προγραμματισμού. Εγώ το αντιπαθώ, γιατί γενικά το visual σου έχει πάρα πολλούς περιορισμούς. Εγώ προτιμώ να είμαι σε όσο πιο καθαρή μορφή γίνεται, γιατί το visual είναι ένα μεταεπίπεδο προγραμματισμού, δηλαδή αυτό που φτιάχνει C, που η C γίνεται compile. Άρα λοιπόν, γιατί να είμαστε τόσο ψηλά και να μην είμαστε κατευθείαν στη C. Άρα λοιπόν, αν κάποιος κερδίσει, να πάει στη C. Για παιδάκια βέβαια μπορεί να τους πεις, OK, θέλετε Arduino, σχεδιάστε με ένα visual τρόπο, με drag and drop. Δεν το συνιστώ για εσάς. Αυτά είναι μόνο για παιδιά. Σε C λοιπόν, να προγραμματίζετε. Hardware που πρέπει να έχει κάποιος, σίγουρα καλώδια. Καλώδια ποτέ δεν είναι αρκετά. Και τα αρχικά καλώδια είναι τα DuPont, αλλά στο επόμενο βήμα παίρνετε ειδικό εξοπλισμό που φτιάχνετε εσείς καλώδια. Τώρα κάπου έχω κι εγώ, δηλαδή θέλει ειδική πένσα, ειδικό κόπτη που βάζει εσύ ακριβώς όσο διάσταση θες, 10 εκατοστά καλώδιο, φτιάχνεις 10 εκατοστά. Δηλαδή το επόμενο βήμα είναι να φτιάχνετε με ειδική πένσα τα δικά σας καλώδια, ποτεσιόμετρα, πυκνωτές, καλώδια κ.ο.κ. Εφαρμογές Arduino. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά εδώ στοιχεία. Βλέπετε εδώ πέρα, για παράδειγμα, έχει βάλει έναν ανεμιστήρα. Έχει βάλει το ESP8266 που είναι για το Wi-Fi. DST22 είναι θερμοκρασία και υγρασία που επικοινωνεί. PIR είναι για motion detection. Relay, με το ρελέ ελέγχει το φως. Άρα αυτό πρέπει να είναι, όπως φαίνεται εδώ, AC socket, άρα πρέπει να είναι η λάμπα για 230 βολ και την ελέγχει μέσω ρελέ. Αισθητήρας διοξιδίου ή μονοξιδίου, το MQ κτλ. Ένα LCD εδώ πέρα. Άρα λοιπόν εδώ βλέπετε ένα σύστημα Arduino υπερφορτωμένο, θα έλεγα. Δηλαδή εγώ δεν θα βάζα Arduino σε αυτό, γιατί έχουμε καταναλώσει όλες τις επαφές. Τώρα από μνήμη flash θα είναι πολύ ζωρισμένο. Μάλλον δεν πρέπει να λειτουργεί αυτό. Γιατί σε 32 kilobyte flash, για να φορτώσει κώδικα για LCD, να φορτώσει για ρελέ, για ESP, για θερμοκρασία κτλ. Δηλαδή δεν είναι μόνο να συνδεθούν. Είναι και θέμα και το software που θα τρέξει. Για κάθε ένα από αυτά προσθέτεις μια βιβλιοθήκη. Οπότε δεν χωράνε ο κώδικας όλων αυτών των βιβλιοθηκών σε ένα Arduino. Άρα λοιπόν, πάντως παίρνετε μια γενική ιδέα. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα που βλέπετε εδώ που τα σχεδιάζει είναι το Fridging, και άμα είναι να σας δείξω από τον άλλον υπολογιστή ένα κλικ λίγο πώς λειτουργεί, οπότε σταματάω λίγο το share και θα ανοίξω το διπλανό υπολογιστή. Θα πρέπει να συνδεθώ λίγο, περιμένετε λίγο να συνδεθώ από το διπλανό υπολογιστή για να το δούμε. Share και είναι η οθόνη αυτή. Ωραία. Okay. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που σας δείχνω είναι το Arduino, είναι το πρόγραμμα Fridging. Το Fridging, το βλέπετε τον τίτλο Fridging πάνω ψηλά στην μπάρα, είναι πρόγραμμα που μπορεί να σχεδιάσει breadboard. Αυτό είναι ένα δικό μου κύκλωμα που έχω σχεδιάσει, όπου έχω βάλει ένα keypad, έχω βάλει κάποιο buzzer,
και RFID με κάρτες. Δηλαδή αυτό ήταν σε εξωτερική πόρτα, σε σύστημα συναγερμού που επιτρέπει, εδώ όπως φαίνεται είναι το keypad, όπου επικοινωνεί με το Arduino, εδώ κάτω, τώρα σχεδιάζω κάποια πράγματα που θα σας φανούν στην οθόνη, να το, εδώ κάτω είναι το RFID, κλασικά το Arduino εδώ πέρα, κλασικά εδώ πέρα το breadboard και το buzzer. Και ο σκοπός αυτής της μονάδας, μαζί με αυτό το LAN, αυτό είναι το LAN, ήταν κάποιος που θα μπορούσε να πατήσει ένα κωδικό για να μπει σε μια πόρτα ή να έχει μια κάρτα RFID και μόλις γίνει με επιτυχία ακούγονταν από το beeper ένα beep ότι πέτυχε, αλλιώς beep ότι απέτυχε, δεν το έστελνε. Και έστελνε αυτός, δηλαδή διάβαζε keypad ή διάβαζε RFID μέσω του δικτύου, το έστελνε σε web server, σε web, και στη συνέχεια, δηλαδή εδώ σε web έφευγε, εντάξει τώρα συγγνώμη για τα γράμματα, αλλά δεν έχω γραφίδα, και το web το απαντούσε, είναι έγκυρος χρήσης και η ώρα αυτή είναι η ώρα που επιτρέπεται είσοδος. Του στέλνε λοιπόν σήμα και το Arduino, αυτό απενεργοποιούσε το συναγερμό. Αυτό είναι λοιπόν ένα κύκλωμα που έχω δημιουργήσει και το οποίο υλοποίησα και το hardware και το software μόνος μου. Άρα λοιπόν, και με το fridging μπορούμε να δούμε και το σχηματικό. Να πάω λίγο να το αλλάξω. Σχηματικό λοιπόν, όπου βλέπουμε, εδώ βέβαια δεν έχουν συνδεθεί τα πράγματα, αλλά μπορώ να μεταφέρω και τα καλώδια για να φτιάξω το σχηματικό και στο τέλος να κατασκευάσω το PCB, όπου το PCB είναι σε μια πλακέτα και εμείς εδώ δεν έχω προβεί σε αυτό το βήμα, γιατί εγώ ήθελα μόνο οπτικά για το αρχείο μου. Και επί ευκαιρία να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό το documentation σε οτιδήποτε κάνουμε. Δηλαδή, εγώ αυτό το είχα σχεδιάσει πριν 2-3 χρόνια. Αν μου έλεγε κάποιος, ξανασχεδίασε ένα τώρα, αν δεν έχω αυτό το σχηματικό, το τι συνδέεται με τι, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Πάλι από την αρχή θα πρέπει να το κάνω. Πάλι θα πρέπει να επενδύσω κάποιες ώρες, μέρες, για να ξαναδημιουργήσω αυτό το σχηματικό. Και να το κατασκευάσω βασικά. Άρα λοιπόν, όταν σχεδιάζετε κάτι, είναι πολύ σημαντικό το documentation, να καταγράφετε, τεκμηρίωση που λέμε. Να μπορείτε λοιπόν να καταγράφετε, ακόμα και με φωτογραφίες, τώρα δεν έχω να σας δείξω κάποια φωτογραφία, αλλά και με φωτογραφίες να μπορείτε να καταγράφετε αυτό εδώ. Και βέβαια τον κώδικα να τον έχετε κάπου αποθηκευμένο και το καθεξής. Να μπορείτε λοιπόν να το δημιουργήσετε και να το ξαναδημιουργήσετε εύκολα. Ωραία. Κλείνω λοιπόν το share από αυτό τον υπολογιστή και ξαναγυρίζουμε τώρα σε αυτό που ήμασταν. Okay. Άλλα παραδείγματα που βλέπετε εδώ πέρα με πάλι αισθητήρα θερμοκρασίας, υγρασία, solar panel, Arduino, εδώ χρησιμοποιεί πομποδέκτες 433 MHz για να στέλνει ασύρματα κάποιες μετρήσεις στο Arduino που τις δείχνει με το LCD. Εντάξει, αυτό είναι πιο λογικό κύκλωμα να γίνει, δεν έχει πολλές βιβλιοθήκες. Και κάπου εδώ λίγο πολύ ολοκληρώνεται μια εικόνα για το Arduino. Επί ευκαιρία τώρα είδα ότι έχω και κάποιο άλλο project να σας δείξω. Για παράδειγμα, κοιτάξτε από τις πρώτες εκδόσεις που είχα φτιάξει για έξυπνη μπρίζα, δηλαδή αυτό το κουτί, τα σκέντια τάπερ, οκ. Αυτό λοιπόν έχει μπρίζες, όπως βλέπετε, και μέσα βλέπετε, να το ανοίξω μάλλον από εδώ, γίνεται βέβαια ένας αχταρμάς με καλώδια, αλλά αυτό εδώ πέρα έχει, αυτή η μπλακέτα εδώ, που είναι το ESP8266, ο Wi-Fi υπομποδέκτης, που χωρίς να έχω Arduino, αλλά επειδή έχω κάνει compile σε C πρόγραμμα που εκτελέστηκε πάνω στο Wi-Fi, με τα ρελέ που βρίσκονται εδώ κάτω, μπορούσα να ανοιγοκλίνω τις μπρίζες από το web. Έχω δημιουργήσει ένα website όπου μπορώ και χειρίζομαι μπρίζες. Και αυτό, λοιπόν, μια χαρά λειτουργούσε. Αυτό ήταν η πρώτη έκδοση και έχω και μια άλλη έκδοση. Περιμένετε λίγο.
μια άλλη έκδοση σε άλλο τάπερ πάλι, για λόγους βασικά προστασίας, γιατί αυτά βρίσκονται σε κάποιο server room. Αυτό, βλέπετε εδώ πέρα, έχω κάνει μια τρύπα, είναι LAN. Αυτό λοιπόν πάλι breezes. Αυτό έχει κλασικό Arduino με LAN shield. Φαίνεται ίσως από εδώ λίγο το LAN shield. Ενσύρματο λοιπόν, μια έξυπνη μπρίζα ενσύρματη. Αυτό τώρα είναι οι συσκευές που είχα κάνει το 2010-11, τότε τα είχα κάνει. Βέβαια, κάποια στιγμή βρήκα άλλες μπρίζες. Όταν τις είχα φτιάξει, οι έξυπνες μπρίζες ή δεν υπήρχαν ή κόστιζαν 70, 80, 90 ευρώ κτλ. Ήταν πολύ ακριβές. Και ήταν λοιπόν σημαντικό να ρίξω το κόστος σε κάτι τέτοιο, γιατί ήθελα να έχω έλεγχο μιας μπρίζας, γιατί εγώ διαχειρίζομαι τις υποδομές στο τμήμα μου και γενικά υπάρχουν κάπου 10 servers στο τμήμα που κάποια στιγμή μπορεί να κολλήσει κάποιο server. Άρα λοιπόν και προσωπικού server βέβαια και σπίτι μου. Και με αυτά εδώ πέρα μπορούσα όταν κολλούσε ο server να κλείσω το ρεύμα και το ξανανοίξω και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μάλιστα το έχω αυτοματοποιήσει και υπήρχε ένα μηχάνημα στο... ένα σερβερ που έκανε ping τους άλλους σερβερ και αν έβλεπε ότι κάποιο σερβερ δεν απαντούσε, βασικά έκανε τρεις ελέγχους. Έκανε ping και μετά έκανε και να φέρει τη σελίδα, μια σελίδα ότι λειτουργεί, υπήρχε web server, αν είχε web server. Ή προσπαθούσε να συνδεθεί με SSH για να δει ότι επικοινωνεί, γιατί μερικές φορές κολλάει ένα μηχάνημα, απαντάει σε ping, αλλά δεν λειτουργεί τίποτα άλλο. Και έκανε 2-3 ελέγχους και αν η απόφαση ήταν ότι έχει αποτύχει ένα τεστ τουλάχιστον από όλα αυτά, τότε σημαίνει ότι υπήρχε πρόβλημα και ξεκινούσε αυτόματα μια recovery procedure, μια διαδικασία επανάκαμψης του σερβερ που αυτόματα το κλείνει το μηχάνημα και το ξανά άνοιγε. Και δεν παρατηρούσε κανείς κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν, σε συνδυασμό λοιπόν, με την αυτοποίηση, αυτό το ήθελε bus scripting, ήθελε Python, από την άλλη στο server που εκτελούνταν, από την άλλη το site σε PHP, MySQL, CSS και το Arduino που είχε προγραμματιστεί με C και βέβαια ο σχεδιασμός του υλικού, όλο αυτό είχε δώσει τη λύση και μια χαρά λοιπόν απρόσκοπτα λειτουργούσαν οι servers. Βέβαια με τον καιρό τα άλλαξα αυτά με έξυπνες μπρίζες. Τώρα έχω κάπου να σας δείξω, αλλά φανταστείτε πια ότι υπάρχουν έξυπνες μπρίζες που μπορείς να τις έχεις σε πιο compact μορφή και να μπορείς να πετύχεις το ίδιο. Βέβαια και εκεί θέλει κάποιο hacking, να μπεις μέσα στην πρίζα να αλλάξεις κάποια πράγματα, γιατί δεν θέλω από μια απλή εφαρμογή από το κινητό να χειρίζομαι. Θέλω μέσω της υποδομής που έχω φτιάξει. Εν τούτης, η λογική είναι η ίδια. Παραμένει ίδια, με το ίδιο website το χειρίζομαι και μου δίνει αυτή τη δυνατότητα να αυτοματοποιώ την επαναφορά servers που έχουν κολλήσει. Συνεχίζουμε λοιπόν στο Raspberry. Ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Από τη μία είμαστε Arduino 8-bit, από την άλλη Raspberry. Το Raspberry είναι μια σειρά μικρών υπολογιστών, 32-bit. Έχουν ARM βέβαια, οι τελευταίες εκδόσεις είναι και σε 64-bit, αλλά μια χαρά λοιπόν μπορεί κάποιος και τα 32-bit να τα χρησιμοποιεί. Είναι φθηνοί υπολογιστές, δηλαδή 35-40 ευρώ κοστίζουν. Είναι πλακέτες... Όπως για παράδειγμα αυτή εδώ πέρα, αυτό είναι από τα πρώτα Raspberry, Raspberry τύπου 1, όπου είχε δίκτυο, βλέπετε εδώ, τα USB, οθόνη είχε ήχο, έξοδο σε RCA για τηλεόραση, για βίντεο, ή HDMI από αυτή την πλευρά, και βέβαια μια κάρτα SD card με το λειτουργικό σύστημα. Προκειμένου να λειτουργήσουμε κάτι τέτοιο, βγάζαμε την κάρτα, τη βάζαμε στον υπολογιστή μας, γράφαμε το λειτουργικό σύστημα και συνέχεια το βάζαμε μέσα και ξεκινούσε. Βέβαια, έπρεπε να συνδέσουμε HDMI και USB προλόγιο για να έχουμε μια κονσόλα, να δούμε π.χ. τι IP έχει πάρει, αλλιώς έπρεπε να κάνουμε ένα nmap, να δούμε τι IP έχει πάρει. Ή οι πιο προχωρημένοι χρήστες, και αυτό που κάνω εγώ, είναι χρησιμοποιώντας, υπάρχουν κατάλληλα pin, υπάρχουν τα... Εδώ βλέπετε ότι έχω σε κάποια συγκεκριμένα pin βάλει αυτό το καλώδιο. Αυτό είναι ένα καλώδιο, όπως σας έχω πει, USB TTL, δηλαδή USB του Transistor Logic. Και αυτό βασικά είναι μια serial κονσόλα. Άρα λοιπόν και να μην βάλω δίκτυο και μόνο που θα του συνδέσω το USB καλώδιο,
έχω κονσόλα στο μηχάνημα και μπορώ να το προγραμματίσω και να δω, για παράδειγμα, τι IP έχει. Βέβαια, αυτό είναι πιο προχωρημένο, απαιτείται να έχεις τέτοιο καλώδιο. Αν δεν έχεις τέτοιο καλώδιο και έχεις μόνο ένα τέτοιο board, ή συνδέεις HDMI και προλόγιο και βλέπεις τι IP σου αναφέρει, το οποίο απαιτείται να έχεις οθόνη ή να βγάλεις την οθόνη από τον υπολογιστή σου, ή αν έχεις laptop, δεν μπορείς να το κάνεις, πας σε κάποια τηλεόραση. Πολύ, πολύ προβληματικό. Δεν. Γι' αυτό λοιπόν το καλώδιο αυτό είναι το καλύτερο. Ο άλλος τρόπος, κάνεις ένα map, σαρώνεις όλο το δίκτυό σου, κοιτώντας ποια IP έχει ξεκινήσει, αλλά αν τύχει και έχεις κάποιο πρόβλημα και δεν παίρνει IP το board, την έχεις πατήσει. Γι' αυτό λοιπόν το καλύτερο είναι ένα τέτοιο καλώδιο να έχετε. Εγώ έχω πολλά τέτοια καλώδια, γιατί ποτέ δεν είναι αρκετά τα καλώδια. Καμιά φορά χάνεται ένα καλώδιο μέσα σε τόσα καλώδια που έχεις, και γενικά έχω 3-4 τέτοια καλώδια. Φθηνά είναι, 3 ευρώ παίρνετε και χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλές συσκευές. Δεν μόνο για το Raspberry, για οτιδήποτε. Raspberry το πρώτο. Απλό Raspberry, δηλαδή 512 MB RAM, αργό επεξεργαστή στα 800 MHz. Βέβαια και αυτό έχει διεπαφές, όπως βλέπετε εδώ πέρα, εισόδου-εξόδου. Αυτά εδώ πέρα τα pins, GPIO, 3,3 volt βέβαια. Δεν μπορούμε να συνδέσουμε εύκολα κάτι που είναι σαν 5 volt. Θέλει διαιρέτη αντιστάσεων ή transistor ή level μετατροπέα τάσης. Και μου βγήκε το μήνυμα ότι θα κλείσει σε 40 λεπτά. Τώρα, όταν κλείσει σε 40 λεπτά, βέβαια, θα κάνουμε μεγαλύτερο διάλειμμα. Θα σας πω, βέβαια, θα κάνουμε λίγο, γιατί ήδη είναι πολλή ώρα non-stop, άρα θα έχουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα. Θα σας το πω, όμως, ένα λεπτό πριν κλείσει, για να μπορέσουμε έτσι να κάνετε ένα διάλειμμα για ένα τσιγάρο, π.χ. ή για να πιείτε κανένα καφέ, κάτι. 10 λεπτά διάλειμμα θα κάνουμε, 10 ή 15 λεπτά θα το δούμε. Λοιπόν, απλό Raspberry, μια χαρά όμως έτρεχε Linux. Αυτό λοιπόν τρέχει ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα. Δεν είναι όπως το άλλο που προγραμματίζουμε C, στέλνουμε C. Αυτό τρέχει Linux. Με Python μπορούμε να ελέγχουμε τις εισόδους-εξόδους και με C μπορούμε να το κάνουμε. Το καλύτερο μοντέλο βέβαια, αυτό εδώ πέρα, αυτό είναι Raspberry 3. Το έχω βάλει και σε κουτάκια όπως βλέπετε και ψύχτρες, γιατί τρέχει σε μεγαλύτερη συχνότητα επεξεργασίας. Αυτό έχει 1 ή 2 GB RAM, τώρα δεν θυμάμαι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα Raspberry. Ομοίως και αυτό, κοιτάξτε, έχει δίκτυο, έχει USB, έχει HDMI, τροφοδοσία βέβαια, και γενικότερα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν ένα πλήρη υπολογιστή. Και μάλιστα εδώ και λίγο καιρό έχει βγει και Raspberry 4, κορυφαίο, και όλα αυτά είναι στα 30-40 ευρώ. Τώρα, ας πούμε, εγώ τι κάνω με τα Raspberry 3, να σας κάνω share, να σας δείξω ένα άλλο project που έχω κάνει. Συγκεκριμένα με το Raspberry 3, μέσα σε ένα κουτί, εδώ κάτω είναι το Raspberry. Το έχω συνδέσει, λοιπόν, τώρα αυτό είναι αρκετά σύνθετο το project, αυτό θα προσπαθήσω να το εξηγήσω πολύ κατανοητά. Αυτό είναι ένα κουτί, το οποίο έχει μέσα... Εδώ το Raspberry έχει καλώδιο δικτύου. Στη συνέχεια έχει ένα DC-to-DC, γιατί του δίνω 12 volt και θέλω να τα κάνω 5 volt για να συνδέσω το Raspberry. Άρα αυτό είναι μετατροπέας όπου παίρνει 12 volt και τα κάνει 5 volt. Σε αυτό το Raspberry έχω συνδέσει αυτό το USB, το οποίο είναι πομποδέκτης USB Wi-Fi, συνδέεται, βλέπετε, με αυτό το καλώδιο κατευθείαν στο plate της βάσης, γιατί όλο αυτό το κουτί είναι μια μεγάλη κεραία, είναι μια μεγάλη κεραία εξωτερικού χώρου. Βλέπετε λοιπόν αυτό το κουτί, βλέπετε εδώ το καλώδιο δικτύου, το καλώδιο δικτύου είναι splitter, γιατί το τροφοδοτώ μέσω PoE, Power over Ethernet, όπου δίνω και τροφοδοσία και βασικά από το καλώδιο αυτό φεύγει το δίκτυο και τροφοδοσία που πάει στο DC εδώ κάτω, και από το DC μετά έχω κολλήσει ένα USB καλώδιο που φεύγει το DC καλώδιο και τροφοδοτεί αυτό με 5 volt. Άρα λοιπόν τελικά παίρνει 5 volt, παίρνει δίκτυο και αυτό το κουτί συνέχεια το κλείνω. Το κλείσα, αυτό. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, αυτό είναι έξω, αδιάβροχο, βρίσκεται λοιπόν σε εξωτερικό χώρο. Εδώ δέχεται ένα καλώδιο λοιπόν, έτσι πως το έχω φτιάξει, δικτύου που είναι και PoE, δηλαδή Power over Ethernet. Δηλαδή με ένα καλώδιο μόνο δίνω και τροφοδοσία και LAN
απλώς δίνω 12 volt, δεν δίνω 5 volt γιατί έχει μεγάλη πτωσιτάση το καλώδιο. Κανονικά πρέπει να ψάχνω, να φανταστείτε, και για 24 volt τροφοδοτικό. Με το DC του DC θα τα ρίχνω στα 5 volt, οπότε είμαι σε μια χαρά. Θέλεις αρκετά μεγάλη τάση για να λειτουργήσει σωστά. Και αυτό συνέχεια το βάζεις σε ένα εξωτερικό χώρο, όπως το έβαλα εδώ πέρα. Το έβαλα, βλέπετε εδώ πέρα, στο μπαλκόνι μου. Το βλέπετε αυτό εδώ. Και έτσι λοιπόν μπορώ και έχω ένα link. Αυτό είναι μια κεραία πολύ κατευθυντική και επιτρέπει να φτιάξεις ένα δικό σου link με κάποιον φίλο σου, με κάποιον που θες να μοιραστείς στο ίντερνετ. Και επειδή τρέχει Linux, το έχω βάλει Ubuntu 18, μόνιμα ανοιχτό, πολύ χαμηλή κατανάλωση. Είναι ένα μικρό σερβερ. Βλέπετε αυτό εδώ πέρα λοιπόν το κουτάκι, το οποίο μέσα είναι αδιάβροχο, τρώει βροχή, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και μόνο με ένα καλό δικτύο, ασφαλώς έχω κάνει μια τρύπα στον τοίχο μου, όπου καταλήγει στο switch και το αντίστοιχο τροφοδοτικό. Μπορώ και έχω το link, έχω το server, μπορώ να κάνω ό,τι θέλετε εδώ πέρα. Και γενικότερα, επειδή είναι πολύ μικρό σε μέγεθος και πολύ δυνατό, είναι κανονικό, κάνει routing, firewall, τα πάντα. Είναι πολύ χρήσιμο για αυτό εδώ. Λοιπόν, να σταματήσω το share αυτό και να συνεχίσουμε το share της παρουσίασης. Πάμε λοιπόν για το Raspberry, κάποια στοιχεία. Μια σειρά λοιπόν, είπαμε, υπολογιστών, χαμηλού κόστους. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα Raspberry. Raspberry Pi 3, 4, 0. Το 4 ασφαλώς είναι πολύ δυνατό. Άρα κάποιος που θα μπει τώρα στο χώρο το ενσωματωμένο με λειτουργικά συστήματα, θα πρέπει μόνο να ξέρει λειτουργικά συστήματα Linux. Ή Raspbian ή Ubuntu θα βάλει, άρα πρέπει να ξέρει από κονσόλα, δηλαδή να βλέπει ένα μαύρο παράθυρο και να μπορεί να το προγραμματίσει χωρίς να φοβάται. Θα πάρει Raspberry 4 βασικά. Το 3 είναι το προηγούμενο μοντέλο. Και το 3 είναι δυνατό. Δηλαδή, άμα θέλει να κάνει ένα setup όπως το δικό μου, ένα εξωτερικό χώρο, ένα Raspberry κτλ., μπορεί να και με 3 μια χαρά το κάνει. Λοιπόν, είπαμε για διάφορους μικροεξεργαστές, Ethernet, USB, ήχο, να βάλει ειδική κάμερα για Raspberry, HDMI, micro USB power και micro SD. Όλα αυτά λοιπόν. Έχεις κατεβάσει ένα image από το ίντερνετ, το γράφεις σε μια SD κάρτα, τη βάζεις την SD κάρτα μέσα στο Raspberry και λειτουργεί το Raspberry. Το προγραμματίζεις με Python ή με Scratch, ξαναλέω, Scratch δεν είναι για εσάς. Και τι μπορείς να κάνεις, τρελά πράγματα, ό,τι θέλετε. Τώρα έχει τόσες δυνατότητες που μπορείς να έχεις και web server πάνω. Είπαμε GPIO, σε ρομποτική πολύ το χρησιμοποιούμε. Ανάλυση εικόνας, computer vision με το OpenCV, βέβαια δεν είναι τόσο γρήγορο για OpenCV. Οπότε, όπως και από το project που σας είχα δείξει, υπάρχει μια καθυστέρηση, δηλαδή μπορεί να είναι αναλόγως το πόσα αντικείμενα και τι classification έχεις βάλει, μπορεί να έχεις μια καθυστέρηση αρκετά μεγάλη. Έξυπνη κάμερα, έξυπνη κλειδαριά. Υπάρχουν πάρα πολλά project που κάνεις με το Raspberry. Άρα, λοιπόν, κάποιος που θα μπει σε αυτόν τον κόσμο των ενσωματωμένων συστημάτων πρέπει να γνωρίζει και Arduino και Raspberry. Και τα δύο έχουν μεγάλο community. Θα βρει πολλά πράγματα να δημιουργήσει και να υλοποιήσει και γενικότερα είναι ένα πολύ ωραίο χόμπι, να ξέρετε. Δηλαδή αυτό είναι ένα δημιουργικό χόμπι και τα σκευάζεις πράγματα. Σου έρχονται ιδέες στο μυαλό και ψάχνεις να τις υλοποιήσεις, να τις κάνεις. Είναι κάτι που εγώ θα το συνισούσα σε κάποιον, τέλος πάντων, σε κάποιο άτομο της τεχνολογίας να ασχοληθεί με αυτό. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο θέματα τώρα διαδικαστικά. Η ώρα είναι 5 και 18. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα. Θα ξανασυνεχίσουμε 5 και 35. Δηλαδή 15 λεπτά διάλειμμα. 5 και 35 ακριβώς. Ξαναλέω τώρα, η ώρα είναι και 18. Και 35 ακριβώς θα ξανασυνδεθείτε στο ίδιο δεσμό για να συνεχίσουμε. Αν βέβαια θέλετε να ρωτήσετε κάτι, στείλτε στο chat ή μετά όταν ξανασυναντηθούμε. Θέλετε στα άλλα δύο λεπτά να με ρωτήσετε κάτι πριν κλείσει αυτόματα το meeting. Αν θέλει κάποιος, μπορεί. Κύριε καθηγητά, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Αποστολής λέγομαι. Ναι. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με το Raspberry Pi. Αν έχω σπέτω το πρώτο προγραμματισμό και σε πέμπτος και σε εσύ. Το σύντος ανσωματωμένο συστήματα προγραμματίζονται σε εσύ. Λόγω του ότι είναι πιο γρήγορη. Ναι. Ισχύει κάτι στο Raspberry. Ναι, καταρχήν σε Python είναι πιο αργό, αλλά είναι πολύ πιο γρήγορο. Άρα εύκολα σε Python κάνεις κάτι, το δοκιμάζεις ότι παίζει και μετά πας να το υλοποιείς εσύ, που είναι πιο γρήγορο μεν, αλλά είναι πολύ πιο απαιτητικό σε χρόνο.
Δηλαδή, εσύ θα καθυστερήσει πολύ να το κάνει. Άρα, κάντε πρώτα σε Python να δει ότι έστω γενικότερα παίζει αυτό που σκέφτεσαι. Και μετά, άμα δες ότι η Python ως runtime γλώσσα εκτέλεσης σου δίνει κάποιο penalty στο χρόνο εκτέλεσης, άμα θες, τότε το πηγαίνεις εσύ. Αλλά και σε πολλά project παραμένουν στο επίπεδο του Python και είναι μια χαρά. Μάλιστα. Και μια ακόμα, άμα δείτε. Ναι, τα πακέτες, το Arduino και το Raspberry, είναι μονοεκπαιδευτικές ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και επαγγελματικά? Κοίτα, για να χρησιμοποιηθούν επαγγελματικά project, είναι το software καταρχήν πόσο επαγγελματικού τύπου θα είναι γραμμένο και δεύτερον και το hardware πόσο σωστά θα το σχεδιάσεις. Κυρίως βέβαια είναι χομπίστικα, αλλά κάποιος μπορεί να το δει και έχω δει και Raspberry και άλλα τέτοια project σε επαγγελματικά. Ας πούμε το ESP που σας είπα 3238, η Sonoff, οι μπρίζες αυτές, οι έκνες και οι διακόπτες κλπ. Χρησιμοποιούν αυτό το ESP. Δηλαδή, σαν hardware το χρησιμοποιούν το ίδιο, απλώς θέλει ο προγραμματισμός να γίνει πολύ πιο προσεκτικός και πολύ πιο σοβαρός. Άρα, είναι στο software μετά να πονεί, να έχει όλους τους ελέγχους ώστε να μην έχει πρόβλημα. Λοιπόν, θα κλείσει σε 9 δευτερόλεπτα, θα συνεχίσουμε, είπαμε και 35. Οπότε, το ίδιο link και 35 συνδέεστε και συνεχίζουμε. Έχουμε γυρίσει όλοι, πιστεύω, άρα μπορούμε να ξεκινήσουμε και το τελευταίο κομμάτι της διάλεξης. Λοιπόν, είχαμε μείνει για το Raspberry. Το Raspberry που έχει επεξεργαστεί ARM. ARM έχουν όλα τα κινητά μας τηλέφωνα. ARM έχουν πάρα πολλές συσκευές. Υπάρχουν τηλεοράσεις με επεξεργαστή ARM. Γενικότερα, ARM συναντάμε παντού. Και σε board που ίσως δεν τα γνωρίζετε, για παράδειγμα, εδώ πέρα έχω ένα board που ονομάζεται Pink. Αυτό το board είναι ένα ειδικού τύπου board. Μπορείτε να δείτε ότι έχει αυτές τις δύο γραμμές που είναι Arduino compatible, δηλαδή μπορείτε να βάλετε ένα shield εδώ πέρα πάνω. Συναντάμε τα κλασικά interfaces δικτύου, τροφοδοσίας και... τροφοδοσίας με USB, USB κανονικό εδώ πέρα host, να βάλουμε κάποιο προλόγιο, έχει δύο HDMI, το ένα είναι για έξοδο και το άλλο για είσοδο και κλασικούς ακροδέκτες GP input-output. Αυτό το board λοιπόν έχει την ιδιομορφία ότι είναι ένας διπύρινος ARM εδώ πέρα, αλλά ταυτόχρονα έχει και FPGA. Τι σημαίνει το FPGA? FPGA σημαίνει Floating Point Gate Array. Δηλαδή, είναι ένα υλικό το οποίο μπορούμε να το παρομοιάσουμε με μια πλαστελίνη όπου μπορείτε να δημιουργήσετε ό,τι θέλετε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσατε στο κομμάτι που είναι FPGA να δημιουργήσετε έναν άλλον επεξεργαστή ή να το προγραμματίσετε να είναι ένας επεξεργαστής, για παράδειγμα, έχει 86 συμβατός. Οτιδήποτε λοιπόν σε FPGA. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα ειδικού τύπου board που χρησιμοποιείται κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς, όπου μπορούμε στο FPGA να υλοποιήσουμε διάφορους επιταχυτές. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω ένα σενάριο. Εδώ πέρα, όπως αναγράφει το board, λέει HDMI in. Έρχεται είσοδος HDMI. Εδώ στο τσιπάκι που έχουμε τον ARM, που ο ARM βασικά εκτελεί ένα λειτουργικό περιβάλλον όπως ένα Ubuntu, χρησιμοποιεί το FPGA για να επιταχύνει κάποιες πράξεις πάνω σε computer vision. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό? Θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι classification, να γνώρισε αντικειμένο. Και στη συνέχεια, γιατί ο ARM είναι πολύ αργός επεξεργαστής, όπως σας είπα, το computer vision πάνω σε επεξεργαστή ARM είναι αρκετά αργό και έχει συνέπεια να έχουμε πολύ χαμηλά FPS. Με τη χρήση όμως ενός accelerator που είναι σε FPGA, δηλαδή κάτι που έχουμε σχεδιάσει εμείς σε μια γλώσσα περιγραφής υλικού όπως τη VHDL ή έχουμε σχεδιάσει σε C, αλλά χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία high-level synthesis, το έχουμε μετατρέψει σε VHDL ή σε κάποια άλλη γλώσσα περιγραφής υλικού, τότε θα μπορούσαμε λοιπόν να επιταχύνουμε αυτές τις πράξεις που είναι αρκετά απαιτητικές σε επεξεργαστική ισχύ και να μπορεί ένα τέτοιο board που το academic price είναι στα 100 ευρώ, ενώ το κανονικό price είναι στα 200-250 ευρώ, αν το πάρει κάποια εταιρεία, να επιταχύνει τις πράξεις, γιατί στο Raspberry δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Άρα υπάρχουν τέτοια board που έχουν ARM και FPGA μαζί.
και είναι στο ίδιο chip. Οπότε είναι, μπορούμε να πούμε, ένα system on a chip, SOC. Τέτοιο λοιπόν board. Από την άλλη σας είπα ότι συναντάμε σε πολλά διαφορετικά συστήματα επεξεργαστή ARM. Για παράδειγμα, εδώ έχω ανοίξει ένα tablet, απλώς έχει και τις βίδες γιατί έχει κάποιο πρόβλημα και θα το επισκευάσω. Στην πλακέτα λοιπόν αυτή εδώ κάτω έχει επεξεργαστή ARM, ένα Android εκτελεί το tablet και θέλει γενικά να το ξεμπρικάρω, έχει κολλήσει, τα tablet δυστυχώς κάποια στιγμή πολύ πιο συχνά από τα κινητά τηλέφωνα χαλάνε, οπότε θέλει να περάσουμε ένα καινούριο firmware σε αυτό, αλλά με ένα ειδικό τρόπο. ARM βρίσκουμε σε κάθε κινητό τηλέφωνο, όπως σας είπα, σε τηλεοράσεις, παντού, σε πολλά σημεία. Βέβαια, εκτός από τους επεξεργαστές ARM, έχουμε και τους επεξεργαστές MIPS. Για παράδειγμα, εδώ έχω ένα κλασικό modem router, ADSL modem router, Bautec, ίσως είχατε κάποια στιγμή και εσείς τέτοιο. Αυτό έχει επεξεργαστή MIPS εδώ πέρα. Γενικά σε routers βάζουμε επεξεργαστές MIPS που είναι χαμηλότερου κόστος. Και η ARM και η MIPS είναι επεξεργαστές τύπου RISC, Reduced Instruction Set Computing, δηλαδή επεξεργαστές που έχουν λίγες εντολές assembly, αλλά εντούτοις είναι πολύ αποδοτικοί, πολύ κανονικοποιημένοι στο τι κάνουν. Βέβαια, ARM έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες, μπορούν να επεξεργαστούν εύκολα βίντεο ακόμα και 4K. Άρα λοιπόν, η ARM, που είναι και πιο ακριβή επεξεργαστές, χρησιμοποιούνται σε πολλές περισσότερες συσκευές από ότι οι επεξεργαστές MIPS. Και επί ευκαιρία, μια που είμαστε σε αυτό το σημείο, ας σας δείξω λίγο για τον επεξεργαστή MIPS, για να ακούσετε και για αυτόν τον επεξεργαστή, που νομίζω ότι δεν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε για αυτόν τον επεξεργαστή MIPS. MIPS λοιπόν είναι το ακρονίμιο της φράσης Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages. Δηλαδή ένας επεξεργαστής όπου τα διάφορα στάδια διασωλήνωσης δεν είναι κλειδωμένα μεταξύ τους. Έτσι το έχουν ονομάσει. Τώρα μην μπούμε σε λεπτομέρειες με αυτή τη θεωρία. Απλώς έχει ένα ποσοστό στο 10% περίπου στην αγορά. Είχε τουλάχιστον το 2010. Δεν έχω κάποια καλύτερα νούμερα, αλλά εντούτοις το ποσοστό παραμένει χαμηλά. Δεν έχουμε δει μια εκρηκτική ανάπτυξη των MIPS, αλλά είναι σε χαμηλό ποσοστό. Οι ARM κυριαρχούν, έχουν αυξήσει βέβαια το ποσοστό τους. Έχουν φτάσει και πάνω από 60%. Πρέπει να πλησιάζει το 80%. Οι επεξεργαστές MIPS και αυτοί, 32-bit και 64-bit, έχουν και αυτοί, όπως η ARM, δυνατότητα customization, δηλαδή να έχεις ένα MIPS που να έχει δυνατότητα για να κάνει πραγματικές πράξεις, πράξεις με πραγματικούς αριθμούς, δηλαδή να έχει FPU, Floating Point Unit, SIMD, Single Instruction Multiple Data Unit, συμπίεση εντολών, και στο ARM, για παράδειγμα, υπάρχει η αντίστοιχη δυνατότητα που έχει ένα άλλο instruction set που είναι συμπιεσμένο, δηλαδή έχει μικρότερα bits. Από την άλλη, είπα ότι δεν έχει αυτές τις δυνατότητες που έχουν οι ARM. Έτσι, το βλέπουμε κυρίως σε διαδικτυακά προϊόντα όπως routers και modems. Κάποτε είχε πολύ μεγαλύτερη δημοφιλία, ήταν δημοφιλές επεξεργαστής τη δεκαετία του 90, αλλά από τότε έχουν αλλάξει πολλά τα πράγματα. Εντούτοις όμως παραμένει ως μια σοβαρή επιλογή και εναλλακτική των ARM, κυρίως σε δικτυακά προϊόντα που δεν έχουν τις απαιτήσεις σε πολυπλοκότητα και σε επεξεργαστική ισχύ. Σχετικά λοιπόν με τον επεξεργαστή, 1980, όπως βλέπετε κάποιες ημερομηνίες, εναλλακτικό είναι μια άλλη δομή, είναι τύπου RISC, όπως σας είπα, και οι ARM επεξεργαστές είναι RISC. Στον αντίποδα συναντάμε την αρχιτεκτονική 1086, όπου τη Intel δηλαδή, όπου είναι CISC, Complex Instruction Set Computing. Εδώ η φωτογραφία δείχνει το floor plan, όπου είναι όλα τα transistors και πώς συνδέονται μεταξύ τους. Κάποτε που οι επεξεργαστές ήταν μόνο κάποιες
χιλιάδες τρανζίστορ. Μπορούσαμε να το απεικονίσουμε και να το δούμε και εκτυπωμένα σε τραπέζι. Πια έχουμε εκατομμύρια τρανζίστορ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνο στον υπολογιστή. Αυτή είναι η φωτογραφία από το 1984, που δείχνει τους καθηγητές Χένεση, Μεντί και Σότ για το MIPS, τον επεξεργαστή. Κλασικό αρχιτεκτονικό διάγραμμα διασωλήνωσης, όπου βλέπουμε τα 5 στάδια της διασωλήνωσης, δηλαδή fetch, που έρχονται οι εντολές, decode, που αποκωδικοποιούνται οι εντολές, ex, execute, εκτέλεση των εντολών, mem, memory access και write back. Στη συνέχεια βλέπουμε εδώ λοιπόν και τα διάφορα latches που χωρίζουν τα διάφορα στάδια διασωλήνωσης. Και γενικότερα έχει μια πολύ απλή και κανονική δομή. Αν είχαμε το αντίστοιχο διάγραμμα για τη δομή του 1086, οπτικά θα καταλαβαίναμε πόσο πιο πολύπλοκο είναι το 1086. Άρα λοιπόν, βασίζεται σε κάποιες βασικές αξίες. Καταρχήν, επειδή είναι RISC, είναι απλό και κανονικό. Και η ιδέα σε αυτόν τον επεξεργαστή, ή όπως και σε κάθε επεξεργαστή RISC, είναι ότι να χρησιμοποιεί απλές δομές και οι απλές αυτές δομές όμως να είναι αρκετά γρήγορες στην εκτέλεση. Έτσι δεν έχουν πολύπλοκες εντολές, αλλά μόνο απλές. Το MIPS χρησιμοποιείται σε πάρα πολλά προϊόντα, κυρίως δικτυακά, όπου συνδέονται με το δίκτυο. Προσωπικά σε modem router μόνο το έχω συναντήσει, αλλά εντούτοις και σε κάποια τηλέφωνα, σε κάποιες τηλεοράσεις, σε projectors και το καθεξής. Εδώ έχει μια λίστα, ψηφιακή τηλεόραση, set-top boxes, Blu-ray players, Wi-Fi access points, router και broadband. Αυτές οι κατηγορίες που σας έχω πει, που εκεί συναντάμε κυρίως MIPS. Άλλα προϊόντα βλέπετε εδώ και σε παιχνιδομηχανές, σε automotive, σε modems πάρα πολύ. Γενικότερα το συναντάμε το MIPS σε αρκετά προϊόντα, αλλά βέβαια ARM έχει περισσότερη διείσδυση στην αγορά. Στην ψηφιακή τηλεόραση. Σε κάποιες τώρα συγκρίσεις που έχουν δοθεί, έχει, βέβαια αυτές οι συγκρίσεις δίνονται από την ίδια εταιρεία MIPS, οπότε θα πρέπει να τις δεχτούμε με κάποια επιφύλαξη. Ή όπως λέμε στα αγγλικά, with a salt of grain, με λίγο λοιπόν, με κόκκους αλατιού, όπως λέει αυτή η έκφραση, φαίνεται να είναι πιο γρήγορο από τους επεξεργαστές ARM, συγκεκριμένα το ARM Cortex-A9, αλλά εντούτοις αυτό είναι κατά δήλωση της εταιρείας. Είναι πολύ πιο απλή η δομή, εδώ το συγκρίνει με τον επεξεργαστή Intel Atom, όπου αναφέρει συγκεκριμένα ότι είναι 2,5 φορές πιο γρήγορο στην ίδια επιφάνεια ή σε μικρότερη επιφάνεια πυρητού από ότι το Intel Atom. Βέβαια, το Intel Atom είναι 1086 αρχιτεκτονική, οπότε έχει το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ότι είναι backward compatible με κάθε πρόγραμμα που έχει γραφτεί σε 1086 αρχιτεκτονική. Και επειδή η 1086 αρχιτεκτονική είναι από τις πιο παλιές αρχιτεκτονικές που υπάρχουν, αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός ρόλος κάποιος να παραμείνει σε Intel Atom, εφόσον συνεχίζει να έχει software που είχε αναπτυχθεί τέλος πάντων για τη 1086 αρχιτεκτονική. Υπάρχουν λοιπόν, όπως είπα, σε δικτυακές προϊόντες, σε δικτυακές συσκευές και προϊόντα. Είναι δύο συσκευές που και εγώ τις έχω αγοράσει και χρησιμοποιήσει, γιατί είμαι στο ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο της Θεσσαλονίκης, οπότε πάνω στις συσκευή του σπιτιού μου έχω βάλει ιστό που έχει τέτοιες κεραίες. Αυτή είναι μια, ας πούμε, κατευθυντική air grid κεραία, πάλι power over ethernet. Να σας πω ότι είναι στα 48 volt το POE. Γι' αυτό και εγώ ήθελα να ανεβάσω την τάση στο LAN, στην τροφοδοσία μέσω δικτύου, γιατί τα 12 volt έχουν μεγάλη πτώση τάσης. Αλλά εντούτοις μια χαρά λειτουργούν αυτές εδώ οι κεραίες. Εδώ είναι μια TP-Link. Εκτελούν και ένα web server όπου συνδέεσαι και μπορείς και ρυθμίζεις τα settings. Αυτά είναι μόνο ένα καλώδιο δικτύου τοποθετής, το οποίο έχει τροφοδοσία και μπορούν και υλοποιούν δεσμούς wireless links. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ έχω μια τέτοια κεραία, AirGrid, στα 5 GHz, όπου έχω ένα link στα 4 χιλιόμετρα
βέβαια με line of sight από σκεπή σε σκεπή, στο ασήμαντο μητροπολιτικό δίκτυο Θεσσαλονίκης, πολύ καλή κεραία. Και τούτος όλα αυτά εκτελούνται σε MIPS. Και εδώ και χρόνια, μια χαρά, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μπορεί λοιπόν κάποιος που θέλει λοιπόν να συνδέσει διάφορα μέρη μεταξύ τους μέσω Wi-Fi για να διαμοιράσει, για παράδειγμα, το ίντερνετ, μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες συσκευές που έχουν MIPS από κάτω. Αρχιτεκτονική συστήματος. Γενικά, στο διάγραμμα της αρχιτεκτονικής παρατηρούμε ότι έχει κάθε μονάδα που θα περίμενε να έχει μια σύγχρονη αρχιτεκτονική από διαχείριση ενέργειας, ελεκτή κρυφής μνήμης, κρυφή μνήμη εντολών δεδομένων, FPU, Floating Point Unit, Table Lookaside Buffer, μνήμη δεδομένων, Debugging, Memory Management Unit και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ, μια που είμαστε στο Memory Management Unit, να σας πω ότι, για κάποιον που δεν γνωρίζει, το Memory Management Unit είναι μονάδα διαχείρισης μνήμης και ο βασικός ρόλος που υπάρχει στα ενσωματωμένα συστήματα είναι για την προστασία της μνήμης, προκειμένου να μην μπορεί κάποια διεργασία σε ένα πολυδιεργασιακό περιβάλλον όπου εκτελούνται ταυτόχρονα και παράλληλα πολλές διεργασίες, να μην μπορεί να επέμβει μια διεργασία και να τροποποιήσει μνήμη άλλης διεργασίας. Βέβαια, το MMU στους υπολογιστές, τους κανονικούς, έχει και τη δυνατότητα της virtual memory, δηλαδή ότι έχει το λειτουργικό σύστημα τη physical memory και από την άλλη τη virtual memory, και στις διεργασίες δίνουμε virtual memory και με το MMU γίνεται η αντιστοίχηση virtual memory σε physical memory. Βέβαια, στα ενσωματωμένα συστήματα μας ενδιαφέρει μόνο η προστασία, γι' αυτό πολλές φορές θα παρατηρήσουμε ότι σε κάποιο ενσωματωμένο σύστημα δεν έχουμε MMU, που είναι κάτι σύνθετο, αλλά έχουμε MPU, Memory Protection Unit. Δηλαδή, πολλές φορές για να απλοποιήσουμε και να επιταχύνουμε κάποιες λειτουργίες, βάζουμε μόνο προστασία και καμιά άλλη λειτουργία. Γιατί το MMU έχει και άλλες λειτουργίες. Όπως σας είπα, ένα από αυτό είναι η μετατροπή virtual διευθύνσεων σε physical. Σε ένα ενσωματωμένο σύστημα που δεν έχουμε αυτή την απέτηση, μας αρκεί μόνο MMU, που είναι κάτι πολύ πιο απλό. Πάντως, το MMU είναι πολύ σημαντικό αν έχουμε λειτουργικό σύστημα. Άρα, σε περίπτωση που έχουμε λειτουργικό σύστημα με εικονικό χώρο διευθύνσεων, με virtual memory λοιπόν. Το virtual memory μην το μπερδεύετε με το paging file στο δίσκο που αποθηκεύεται ένα κομμάτι της μνήμης στο δίσκο σε κάποιο swap file κτλ. Το virtual memory είναι μια φιλοσοφία που επιτρέπει να έχουμε ξεχωριστό χώρο διευθύνσεων για κάθε διεργασία. Άρα λοιπόν, μπορεί κάποιος να δει περισσότερα στις διαλέξεις μου στο YouTube, στα λειτουργικά συστήματα, υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για virtual memory. Η MIPS λοιπόν, η εταιρεία αναφέρει ότι είναι ένας εξίσου καλός επεξεργαστής όπως ARM Cortex. Είναι και αυτός παραμετροποιήσιμος, ένα με 6 πυρήνες και καταναλώνει πολύ λιγότερο χώρο. Και βέβαια όταν μας αναφέρει κάποιος ότι έχει μικρότερο χώρο, εμείς καταλαβαίνουμε ότι έχει μικρότερο κόστος. Γιατί όσο πιο μεγάλος είναι ένας επεξεργαστής, τόσο πολλαπλάσιο είναι το κόστος, αλλά δεν είναι γραμμική αυτή η σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή, ένας επεξεργαστής που είναι το μισός από κάποιον άλλον, δεν σημαίνει ότι ο επεξεργαστής που είναι διπλάσιο μέγεθος έχει διπλάσιο κόστος. Έχει τετραπλάσιο κόστος. Είναι εκθετικά μεγαλύτερο, γιατί οφείλεται στον τρόπο κατασκευής. Όπου έχουμε ένα wafer, έχουμε τις επεξεργαστές, και όσο πιο μεγάλος επεξεργαστής είναι, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να υπάρχει flow σε ένα die του επεξεργαστή και να βγει όφελος ο επεξεργαστής και το καθεξής. Άρα λοιπόν, εδώ που αναφέρει είναι half the space, μένει και το ενδεχομένως και ένα τέταρτο της αξίας του επεξεργαστή του αντίστοιχου. Βέβαια, πολλοί αναφέρουν εδώ, ή τέλος πάντων κάπου είχα βρει αυτή την πρόταση, ότι οι επεξεργαστές MIPS δεν μπορούν να καταφέρουν και πολλά ανάμεσα στην καταιγίδα που ονομάζεται ARM. Γιατί πράγματι ARM έχει μπει σε κάθε αγορά, άρα δύσκολα μπορεί κάποιος να παρουσιάσει κάτι ανταγωνιστικό. Λοιπόν, αυτό είναι για τον επεξεργαστή των MIPS. Έτσι, για να ξέρουμε ότι υπάρχει επεξεργαστής MIPS και κυρίως, όπως σας είπα, το συναντάμε σε διάφορα modem routers. Και υπάρχει ακόμα βέβαια αυτός ο επεξεργαστής. Το επόμενο κομμάτι λοιπόν της παρουσίασης αφορά την ασφάλεια. Σας είπα λοιπόν, έχουμε Raspberry που έχει LAN,
Το Raspberry 4 έχει και Wi-Fi κιόλας, άρα συνδέεται στο ίντερνετ. Απ' την άλλη έχουμε Arduino με κάποια Shield, LAN Shield, ESP8266 περιφερειακό, το συνδέω με Wi-Fi ή με σύρμαν κτλ. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται κάπου. Αν φτιάξουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα που δεν θέλουμε να συνδέεται κάπου, για παράδειγμα μπορεί να θέλουμε απλώς να το προγραμματίσουμε να ανάβει το φως και να το σβήνει σε κάποιες χρονικές στιγμές και να μην έχουμε κανένα έλεγχο από απόσταση, τηλέελεγχο λοιπόν, εκεί δεν μας ενδιαφέρει ενδεχομένως ασφάλεια καθόλου. Βέβαια, η ασφάλεια πρέπει να το δούμε με δύο τρόπους, με διάφορους τρόπους. Η ασφάλεια από τη μία, η πληροφοριακή ασφάλεια δεν μας ενδιαφέρει γιατί δεν είναι προσβάσιμο από το ίντερνετ, αλλά από την άλλη μας ενδιαφέρει η physical ασφάλεια. Η physical ασφάλεια, ειδικά όταν έχουμε ρεύματα υψηλά, όπως 230 βολ, δηλαδή αν κάποιος από εσάς κατασκευάσει κάτι με ρελέ που ανοικοκλίνει, ένα σύστημα με ρελέ που ανοικοκλίνει 230 βολ, πρέπει να λάβει ειδική μέρημνα ώστε να μην δημιουργηθεί κάποιο βραχυκύκλωμα και πιάσει φωτιά το σπίτι του. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτή η ασφάλεια, αλλά στα πλαίσια εμείς αυτής της διάλεξης δεν θα μιλήσουμε για την ασφάλεια του το ότι σχεδιάσαμε κάτι λάθος και πήρε φωτιά το σπίτι μας από αυτό. Είναι μόνο για την πληροφοριακή ασφάλεια. Άρα σε αυτή τη διάλεξη που θα ακολουθήσει θα σας μιλήσω για την πληροφοριακή ασφάλεια και συγκεκριμένα αφορά μία ομιλία που είχε κληθεί στο Αριστοτέλειο, να τη δώσω πριν από λίγο καιρό, προκειμένου να τους μιλήσω για ασφάλεια και ενσωματωμένα συστήματα. Έτσι λοιπόν, η παρουσίαση βέβαια είναι στα αγγλικά, αλλά εντούτοις θα σας την παρουσιάσω στα ελληνικά. Ζούμε σε έναν κόσμο διασυνδεμένο. Όπως έχετε καταλάβει, τα πάντα συνδέονται μεταξύ τους. Συσκευές και οχήματα, δηλαδή υπάρχουν οχήματα όπου, για παράδειγμα, μόλις τρακάρει κάποιος, αυτόματα επικοινωνούν μόνα τους, ακόμα και να μην έχεις κάποιο τηλέφωνο μαζί σου, με οδική βοήθεια και μονάδες έκτακτης ανταπόκρισης να έρθουν να βοηθήσουν. Οχήματα, συσκευές, το κλιματιστικό το πιο δεδομένο. Πολλοί από εμάς έχουν κλιματιστικά με Wi-Fi, μπορείς να το ελέγξεις από απόσταση. Και γενικότερα άλλες συσκευές, οι συσκευές που ονομάζονται αντικείμενα. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους και επηρεάζουν το φυσικό κόσμο που βρισκόμαστε. Αυτά λοιπόν τα αντικείμενα που συνδέονται μεταξύ τους είναι καταρχήν ενσωματωμένα συστήματα, γιατί δεν τα βλέπουμε άμεσα. Δηλαδή τώρα όταν κάποιος κοιτάει το κλιματιστικό, ποιος ξέρει ότι πίσω έχει επεξεργαστή, έχει μνήμη, έχει πρόγραμμα, software κ.ο.κ. Άρα λοιπόν γι' αυτό είναι ο καθαρός ορισμός του ενσωματωμένου συστήματος. Δηλαδή ένα σύστημα το οποίο δεν ξέρουμε ότι υπάρχει, ότι είναι αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά blend in, δηλαδή έχει χαθεί μέσα στη συσκευή και όμως λειτουργεί από πίσω χωρίς να το κάποιος που δεν το έχει σχεδιάσει ή κάποιος που δεν είναι γνώσης του αντικειμένου δεν γνωρίζει καν ότι υπάρχει. Και όμως υπάρχει και μπορεί και επικοινωνεί λοιπόν ένα τέτοιο σύστημα με τα υπόλοιπα συστήματα και γενικότερα όλα αυτά τα συστήματα επικοινωνούν με το μέσω διαδικτύου μεταξύ τους, με servers, γι' αυτό ονομάζουμε πια το διαδίκτυο των αντικειμένων, Internet of Things. Υπάρχει μια εκρηκτική ανάπτυξη και αύξηση στον αριθμό των συσκευών που συνδέονται στο διαδίκτυο. Ενώ πριν από αρκετά χρόνια είχαμε λίγες συσκευές, 1 εκατομμύριο, κοιτάξτε αυτή την καμπύλη που δείχνει ότι έχουμε φτάσει στα 50 εκατομμύρια και η τάση αυτή της εκθετικής αύξησης συνεχίζει να υπάρχει. Άρα λοιπόν συνδέονται συνεχώς συσκευές στο διαδίκτυο. Και γι' αυτό υπάρχει μια ανάγκη μεταφοράς των δικτύων από 4G σε 5G, γιατί υπάρχει το εξής πρόβλημα. Πολλές συσκευές συνδέονται μέσω του κλασικού GSM δικτύου, είτε είναι 3G, 4G κτλ. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα δίκτυα έχουν περιορισμένο bandwidth. Έτσι λοιπόν, μια κεραία, ένα cell που βρίσκεται σε μια περιοχή που καλύπτει μια γειτονιά σε μια πόλη, δηλαδή που έχει πολλές συσκευές, άμα ο καθένας από εμάς βάλει άλλες 20 συσκευές, τότε θα γίνει ένα overhelm αυτού του cell και δεν θα μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Εννοώ για επικοινωνία μέσω GSM.
Έτσι λοιπόν υπάρχει ανάγκη να μεταφέρουμε αυτές τις κεραίες και τη διασύνδεση που υπάρχει σε 5G δίκτυα, που το 5G, επειδή θα έχει πολλές κεραίες διάσπαρτες, θα μπορέσει να διαχειρίζεται καλύτερα όλες αυτές τις συσκευές. Βέβαια, όπως σας είπα, το 5G σημαίνει ότι θα έχουμε πολλές κεραίες. Εκεί που θα είχαμε σε μια περιοχή μια κεραία τύπου 4G, στο 5G θα πρέπει να έχουμε τετραπλάσιες κεραίες για την ίδια περιοχή, το οποίο βέβαια θέτει άλλα πράγματα, άλλα προβλήματα, όπως για παράδειγμα εδώ, λόγω της νομοθεσίας, είναι δύσκολο να βρεθεί χώρος για μια κεραία. Πόσο δε για τέσσερις κεραίες, και μάλιστα να σκεφτούμε ότι υπάρχουν τρεις, στην Ελλάδα τουλάχιστον, τρεις βασικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τότε θέλουμε επί τρία όλα αυτά, άρα θα καταντήσουμε να έχουμε παντού κεραίες. Γι' αυτό λοιπόν γίνονται κάποια κόλπα να κρύψουν κεραίες ή να βάλουν κεραίες π.χ. μέσα σε καφάο, κουτιά που συναντάμε στους δρόμους ενδεχομένως, που έχει μέσα το τερματικό εξοπλισμό ή σε σημεία τέλος πάντων που είναι πιο εύκολο να τοποθετηθούν. Γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Γι' αυτό και η μετάβαση στο 5G ίσως δεν είναι τόσο γρήγορη. Σε αυτό ίσως και ο Δημήτρης θα μπορούσε να μας πει για το 5G εκεί στη Δράμα πώς πάει, γιατί νομίζω έχουν κάνει κάτι, κάποια πρόοδο σε αυτό, αλλά βέβαια δεν έχω ακούσει και παραπάνω πρόοδο, άρα φαντάζομαι ότι κάπου κόλλησαν και αυτοί με το θέμα της αδειοδότησης της κεραίας, κάτι που είναι λογικό και τους συναντάμε σε πολλές πόλεις. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε λοιπόν. Ναι. Λέω, γενικά, εντάξει, εδώ έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα, περισσότερο σε εξοπλισμό small cell, όχι στο ίδιο το δίκτυο. Απλά το ζήτημα είναι ότι νομίζω αυτό το διάστημα συζητιέται για 10 ή 20 πόλεις στην Ελλάδα, δηλαδή θα μεγαλώσει το δίκτυο από τις 3 που είναι οι πιλωτικές, για να γίνει η εφαρμογή των δικτύων. Αλλά αυτό θα γίνει το επόμενο διάστημα. Ωραία. Πάντως υπάρχει ανάγκη να μεταβούμε στο 5G, απλώς θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που από τη μία να μην προκαλεί τον κόσμο, γιατί ο κόσμος γενικά όταν βλέπει κεραίες, για κάποιο λόγο του δημιουργείται η έννοια ότι είναι για το κακό του και θέλει να μην βρίσκονται κοντά του, αλλά βέβαια το 5G δεν είναι συμβατό με μια τέτοια λογική. Το 5G θέλει παντού κεραίες. Θα δούμε λοιπόν πώς θα κινηθεί, αλλά το θέμα είναι υπάρχει ανάγκη να συνδέονται όλο και περισσότερο τα ενσωματωμένα συστήματα στο διαδίκτυο. Άρα λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Γιατί θέλουμε να συνδέονται? Γιατί καταρχήν, ειδικά τώρα στις μέρες μας που είμαστε όλοι απομονωμένοι, αλλά όχι, όπως άκουσα, όχι αποξενωμένοι, είμαστε απομονωμένοι, αλλά μέσω του διαδικτύου μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με άλλα άτομα. Θέματα υγείας, θέματα ασφάλειας και security. Βέβαια, διαφορετικό, το safety και το security, αν και έχουν την ίδια ελληνική μετάφραση, το ασφάλεια, έχει διαφορά. Το safety είναι η φυσική ασφάλεια και το security είναι το πληροφοριακή ασφάλεια. Έλεγχο. Να ελέγχουμε. Ανοίγω, όπως σας είπα, την πρίζα του σερβερ. Το κάνω reboot το σερβερ. Τώρα που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, μπορώ να ανοικοκλείσω κάποιο σερβερ στην Κοζάνη που κόλλησε. Γενικότερη κατάσταση. Π.χ. απομακρυσμένες θερμοκρασίες. Ωφέλη οικονομικά, καλύτερη χρονοδρομολόγηση, μια γενικότερα πιο εύκολη ζωή να έχουμε. Tracking, να μπορούμε να βρίσκουμε πού είναι κάποια αντικείμενα και γενικότερα μια προσωπική και προσωποποιημένη τεχνολογία. Αυτό είναι και το πανταχώθεν υπολογιστική. Παντού λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα, π.χ. με το κινητό μας είμαστε στον δρόμο, να ανοίξουμε τα φώτα στο σπίτι, να ρυθμίσουμε κάποιο θερμοστάτη και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν όλα συνδέονται μεταξύ τους, αλλά όταν όλα συνδέονται μεταξύ τους, έρχονται και φιάλτες. Έτσι λοιπόν, η διασύνδεση όλων αυτών των συσκευών δεν είναι προβλημάτιστη. Σε διάφορα site ειδήσεων, όπως για παράδειγμα στο Mail Online, βλέπουμε αναφορές για Jeep, που το Jeep είχε μέσα ένα σωματωμένο σύστημα που υπήρχε διασύνδεση στο διαδίκτυο, σχετικά με το hacking που μπορούσαν κάποιοι να μπουν σε ένα τέτοιο όχημα και να το λάβουν υπό τον έλεγχό τους, να το χειριστούν, να ενεργοποιήσουν τα φρένα και το καθεξής. Δηλαδή κάποιος hacker να χειριστεί ένα όχημα από απόσταση. Στη συνέχεια αναφέρονται για εργαλεία ειδικά για IoT, για τηλεοράσεις. Εδώ αναφέρει πως
μπορούσαν να εγκαταστήσουν προγράμματα σε τηλεοράσεις έξυπνες που συνδέονταν στο διαδίκτυο και μάλιστα αν είχαν κάποια κάμερα αυτές οι τηλεοράσεις να ανοίγει αυτή η κάμερα και να μπορούν να καταγράφουν το τι υπάρχει στο οπτικό πεδίο της τηλεόρασης. Printers, να γίνεται λοιπόν hacking σε εκτυπωτές και σε άλλα μηχανήματα γραφείου. Βηματοδότες, όπου αναφέρεται εδώ πέρα, μου ήρθε πάλι ενημέρωση σε 10 λεπτά θα κλείσουμε, υπενθυμίζω μόλις κλείσουμε, μόνος μας πετάξει έξω και θα συνδεόμαστε στον ίδιο δεσμό και θα είναι και το τελευταίο session, οπότε να το έχετε αυτό υπόψη. Λοιπόν, βηματοδότες λοιπόν, όπου είχετε με Bluetooth, κάποιος μπορούσε να το ανοιγοκλίνει το βηματοδότη, καταναλώνοντας όλη την μπαταρία, ή μπορούσε να το ρυθμίσει σε άλλη συχνότητα από ό,τι έπρεπε και να νιώθει ο άλλος άβολα και ούτω καθεξής. Δηλαδή να κάνει hacking σε βηματοδότηση, να παίρνει μετρήσεις σε σκάντα, σε μηχανήματα κρίσιμων υποδομών, που και εκεί όλα αυτά είναι ενσωματωμένα συστήματα που συνδέονται βέβαια με κάποιους servers. Και συνεχώς όλοι περιμένουμε ότι ο αριθμός των επιθέσεων αυξάνεται και δεν σταματάει. Σε ένα φουτουριστικό σενάριο, δυσίωνο βέβαια, βλέπουμε όλες οι συσκευές που είναι συνδεμένες στο διαδίκτυο να είναι γεμάτο ransomware από το ψυγείο που λέει πλήρωσε τον ιδιοκτήτη μου, αυτός που έχει δημιουργήσει, δηλαδή το hacker, όπως εδώ, δώσε $100, αλλιώς θα σου πετάω σκουπίδια, αλλιώς θα πετάω τα άπλυτα έξω. Τώρα κάνω mining bitcoins και δεν θα μπορέσω να σε εξυπηρετήσω και το καθεξής. Δηλαδή κάθε συσκευή μέσα σε αυτό το σπίτι έχει πέσει θύμα διαφόρων hackers και είναι όλες με ransomware. Γιατί λοιπόν οι συσκευές αυτές τα ενσωματωμένα συστήματα και που συνδέονται στο διαδίκτυο είναι τόσο ευάλωτες στην ασφάλεια, γιατί παραμένει πρόβλημα η ασφάλεια μετά από 50 χρόνια, γιατί είναι τόσο σημαντική ασφάλεια και τι μπορούμε να κάνουμε ως χρήστες και ως μηχανική προγραμματισμού. Καταρχήν, σχετικά με την ασφάλεια συνδέεται με τις αδυναμίες ενός συστήματος, με τις ευπάθειες, όπου είναι πόρτες, μπορώ να το πούμε, που μπορεί κάποιος hacker να μπει μέσα και να εκμεταλλευτεί κάποια λειτουργία του συστήματος. Και στα ενσωματωμένα συστήματα παρατηρούμε ότι έχουν πολλές παραπάνω ευπάθειες από ό,τι οι τυπικοί υπολογιστές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι είναι αυτά τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά που έχουν τα ενσωματωμένα συστήματα, τα οποία τα κάνουν πολύ πιο ευάλωτα στους hackers από ό,τι τα τυπικά υπολογιστικά συστήματα. Μπορούμε να δώσουμε την απάντηση. Και η απάντηση είναι ότι είναι καταρχήν μικρές συσκευές με πολύ περιορισμένη υπολογιστική ισχύ, πολύ περιορισμένη μνήμη, δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν κάποιο πρόγραμμα IDS, δηλαδή ένα Intrusion Detection System, δηλαδή ένα πρόγραμμα ανίχνευσης εισβολέων ή κάποιο antivirus. Και γενικότερα δεν τους περισσεύει κανένας κύκλος να κάνουν κάποια επιπρόσθετη λειτουργία σχετική με την ασφάλεια. Επίσης, δύσκολο είναι και η ενημέρωση αυτών των συστημάτων. Κάποια συστήματα δεν ενημερώνονται ποτέ. Οι συσκευές κάποιες ενσωματωμένων συστημάτων είναι μικρές και μπορούν εύκολα να τις κλέψει κάποιος ή να χαθούν αν είναι φορητή μια τέτοια συσκευή. Έχουν οι συσκευές των ενσωματωμένων συστημάτων μία μεγάλη διάρκεια ζωής και συγκεκριμένα υπάρχουν συσκευές λοιπόν που κάποτε ενώ ενσωματωμένα συστήματα δικτυακά που είχαν βάλει κάποιο password οι κατασκευαστές και αυτό το password είναι κοινό σε όλες τις άλλες συσκευές και δεν έστειλαν ποτέ κανένα update. Ένα παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ένα DVR που έχω, το οποίο DVR, όπως ξέρετε, είναι Digital Video Recording, συνδέει μια σειρά από κάμερες στις πίσω υποδοχές και είναι δικτυακό αυτό το DVR και μπορεί κάποιος να συνδεθεί μέσω SSH σε αυτό το DVR,
με ένα κωδικό που είναι γνωστό και υπάρχει στο ίντερνετ, αν βάλουμε αυτό το μοντέλο, και μπορεί κάποιος, μόλις συνδεθεί ως διαχειριστής, ως root, δηλαδή σε ένα Linux σύστημα, να κάνει kill, για παράδειγμα, τη διεργασία που γράφει το βίντεο στο δίσκο που έχει το σύστημα. Άρα μπορεί κάποιος, λοιπόν, hacker, να μπει σε ένα DVR και να απενεργοποιήσει την εγγραφή του βίντεο και να μην υπάρχει καθόλου αποδεικτικά στοιχεία του τι έχει κάνει. Οι IoT, λοιπόν, συσκευές, πολλές φορές επικοινωνούν με άλλα συστήματα με machine to machine επικοινωνία. Τι σημαίνει αυτό? Για παράδειγμα, το έξυπνο κλιματιστικό που έχουμε δεν έχει κάποιο, που τουλάχιστον έχω εγώ, ας πούμε, δεν έχει κάποιο web server. Άρα επικοινωνεί με ένα server όπου έχω μια εφαρμογή στο κινητό και αυτή η εφαρμογή στο κινητό επικοινωνεί με αυτό το server και εκεί όταν θέτω μια θερμοκρασία το στέλνω στο web server και ο web server μετά το στέλνει με ένα ειδικό πακέτο στο κλιματιστικό. Θα μπορούσε κάποιος, λοιπόν, να έχει υποκλέψει αυτή την επικοινωνία και να αποκρυπτογραφήσει το πρωτόκολλο αυτό επικοινωνίας και να κάνει ένα replay attack, μια δηλαδή επίθεση με επανάληψη αυτής της αποστολής και θα έχει ως συνέπεια το κλιματιστικό, για παράδειγμα, αν δεν κάνει τους κατάλληλους ελέγχους, να ενεργοποιηθεί. Για παράδειγμα, έχω υποκλέψει το πακέτο που στέλνει ο σερβερ στο κλιματιστικό που του λέει βάλε τη θερμοκρασία, για παράδειγμα, 30 βαθμούς. Και μπορώ να του στείλω ξανά αυτό το πακέτο, να κάνω ένα replay attack και ως hacker πια. Και ο hacker, λοιπόν, να ρυθμίσει το κλιματιστικό εν αγνία του ιδιοκτήτη αυτού του κλιματιστικού. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Και γιατί τώρα αυτός που το σχεδίασε δεν θα γνώριζε ή δεν θα είχε υπόψη ότι θα μπορούσε κάποιος να το κάνει αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, πολλές φορές κάποιος που σχεδιάζει ένα προϊόν δεν γνωρίζει τις επιπτώσεις που έχει στην ασφάλεια οι επιλογές που κάνει και γι' αυτό το λόγο μπορεί να μην σκεφτεί καν ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Εγώ έχω επιβλέψει αρκετές διπλωματικές εργασίες, μπορεί και 60 και παραπάνω, όλες είναι στο site μου. Ένα πρόβλημα που έχω συναντήσει και το επισημάνω κάθε φορά είναι όταν κάποιος, για παράδειγμα, δέχεται, κάποιος φοιτητής που έχει προγραμματίσει το website, δέχεται ένα cookie χωρίς να το ελέγξει το τι περιεχόμενα έχει. Για παράδειγμα, και αυτό τώρα που σας λέω υπάρχει και στον οδηγό μου, θα σας κάνω λίγο ένα share για να δείτε τον οδηγό όπου μπορείτε και εσείς να το κατεβάσετε για να δείτε τέτοια θέματα ασφάλειας σχετικά. Είναι στο site μου arc.ec.wmcr όπου πάμε στο εδώ που λέει διαθέσιμες διπλωματικές εργασίες και έχω τον οδηγό Guide on Diploma Thesis Under the Supervision. Οδηγός, λοιπόν, συγγραφής διπλωματικών εργασιών και τεχνικών κειμένων. Ένα κείμενο που έχω γράψει που είναι 70 σελίδες και είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των ετών που επιβλέπω εργασίες από το 2006 και μετά, λοιπόν, που έχω σημειώσει τα προβλήματα. Κάπου εδώ, λοιπόν, να κάνω λίγο ένα search, να σας δείξω ένα bullet που έχω βάλει, όπως εδώ. Cookies. Καταρχήν, ξέρετε τι είναι τα cookies. Είναι κάποιες πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή μας και μας επιτρέπουν να αποθηκεύσουμε κάποια στοιχεία, ώστε όταν μετά κλείσουμε τον υπολογιστή και την άλλη μέρα πάμε να συνδεθούμε, να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και να κάνουμε εύκολο login. Κοίταξα, ας πούμε, κάποιοι φοιτητές τι πρόβλημα κάνουν. Το κάνω και λίγο zoom. Σε περίπτωση, λοιπόν, που χρησιμοποιούνται cookies, θα πρέπει εκτός από την διασφάλιση των δεδομένων που φέρνουμε, φιλτράζουμε filter var. Filter var είναι συνάρτηση PSP που διασφαλίζει ότι είναι έγκυρα τα δεδομένα. Δεν θα πρέπει να εμπιστεύονται. Κοιτάξτε πώς το έχω γράψει, οι προγραμματιστές να μην εμπιστεύονται τα δεδομένα που φέρουν και να ελέγχουν την επιβεβαίωση. Και δύο παραδείγματα που σημείωσα από διπλωματικές εργασίες, δηλαδή πραγματικά κάποιοι το είχαν φτιάξει αυτό έτσι στο σύστημα, το είχαν κατασκευάσει έτσι και, και εγώ με μια ανάλυση κώδικα μπόρεσα και το βρήκα. Υπενθυμίζω ότι σε 30 δευτερόλεπτα που θα πέσει αυτόματα η σύνδεση, θα πρέπει να ξανασυνδεθούμε και για να συνεχίσουμε. Άρα να το έχετε υπόψη αυτό, το δεσμό το ξέρετε. Σε λίγη ώρα, λοιπόν, σε 30 δευτερόλεπτα. Έτσι, λοιπόν, είχε γράψει τον κώδικα. Αν έχει θέση cookie remember me, τότε ο χρήστης
Δηλαδή, αν είχε γράψει αυτό το cookie μέσω στον υπολογιστή, ο χρήστης μπορούσε να μπει στο site. Αυτό είναι προβληματικό. Γιατί? Γιατί cookies μπορούμε και εμείς να φτιάξουμε μόνοι μας. Δηλαδή, μπορώ εγώ να φτιάξω ένα cookie για οποιοδήποτε website και να βάλω αυτή την τιμή. Θα πέσει η σύνδεση σε λίγο. Και στο άλλο παράδειγμα, ομοίως, είχε το username. Λοιπόν, άρα στο cookie, στο website, ο άλλος, ο φοιτητής, τοποθέτησε κατευθείαν το έναν έλεγχο που λέει αν υπάρχει αυτό το cookie με remember me και μέσα έχει για παράδειγμα το username, select the username of the cookie, τότε θεωρούμε ότι είναι αυθεντικοποιημένη η σύνδεση και κατευθείαν μετά έκανε το ερώτημα, επέλεξε από τους χρήστες όπου το ID είναι αυτό κτλ. Όμως, αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύτηκε ότι το cookie γράφτηκε μόνο από αυτό το site. Όμως υπάρχει τρόπος κάποιος hacker να φτιάξει ένα cookie για ένα οποιοδήποτε website, να βάλει, αν ξέρει τον κώδικα, δηλαδή κάποιος που θα ξέρει, α, κοιτάξε αυτός, κοιτάει ένα cookie με την τιμή remember me, άρα θα φτιάξω ένα cookie μόνος μου, με remember me και θα βάλω τα δεδομένα αυτά που θέλει και να πάρει τον έλεγχο. Και εξηγεί εδώ πέρα το κείμενο που έχω γράψει γιατί είναι λανθασμένη η πεποίθηση με τον προγραμματιστή ότι τα cookie είναι έμπιστα. Και βέβαια ακολουθεί παρακάτω πώς να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα. Και γενικότερα και άλλα προβλήματα στον προγραμματισμό. Από την εμπειρία μου άνω των 10 ετών σε επίβλεψη δημοτικών εργασιών έχω δει ότι οι φοιτητές γενικότερα δεν είναι προσεκτικοί σε θέματα ασφάλειας. Βέβαια, δεν διδάσκονται ασφάλεια. Άρα, λοιπόν, κανείς από εσά. Συγγνώμη, να ανοίξω και το βίντεο. Ξέχασα να ανοίξω και το βίντεο. Δεν μαθαίνουν ασφαλή προγραμματισμό. Και αυτό έχει ως συνέπεια να αγνοούν κάποιες επιθέσεις που μπορούν να γίνουν. Έτσι, λοιπόν, το ίδιο ισχύει και στα σωματώμενα συστήματα. Υπενθυμίζω, ο οδηγός μου βρίσκεται στη διεύθυνση arc.wmgr. Άμα πάτε εκεί που λέει στις διπλωματικές εργασίες υπό επίβλεψη και αναφέρει και κάποιος πώς μπορεί να γράψει ένα τεχνικό κείμενο και να παρουσιάσει ένα τεχνικό κείμενο. Είναι λοιπόν ένα κείμενο που το συνιστώ να το διαβάσετε έστω μια φορά, ειδικά αν έχετε να γράψετε κάποιο τεχνικό κείμενο. Και βέβαια έχει θέματα για ασφάλεια και θέματα γενικότερα υλοποίησης ενός project. Μπορώ να κλείσω τώρα αυτό το share, να αλλάξω το άλλο share. Οπότε, οι συσκευές γενικότερα, αυτοί μάλλον που προγραμματίζουν τα ενσωματωμένα σχήματα, σκέφτονται πιο πολύ ότι γίνεται επικοινωνία machine to machine. Ότι θα στείλει ένα website, ένα μήνυμα στο ενσωματωμένο device για να κάνει κάποια λειτουργία. Όμως θα μπορούσε με κάποιο πρόγραμμα sniffing να βρούμε αυτό το πακέτο και στη συνέχεια να το υποκλέψουμε και να κάνουμε είτε packet manipulation, δηλαδή να χειριστούμε το πακέτο, να τροποποιήσουμε, είτε να το κάνουμε replay attack και γενικότερα να επέμβουμε σε αυτή την επικοινωνία. Κάποιος βέβαια μπορεί να πει ότι στην εποχή μας που έχουμε και switch δίκτυα είναι λίγο δύσκολο αυτό. Βέβαια υπάρχουν επιθέσεις όπως DNS poisoning, man in the middle attack, SSL strip και το καθεξής, όπου μπορούμε να επιτύχουμε αυτές τις επιθέσεις όπου μπαίνουμε με κάποιο τρόπο ενδιάμεσα μέσα σε ένα κανάλι επικοινωνίας και κλέβουμε ό,τι δεδομένα θέλουμε. Άρα λοιπόν, αν κάποιος έχει την εσφαλμένη πεποίθηση ότι το δικό του ενσωματωμένο σύστημα θα μιλήσει μόνο με ένα website, οπότε η ασφάλεια δεν είναι τόσο σημαντική, πλανάτε πλάνη νικτράν, θα έλεγα, γιατί δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τίποτα. Γενικά, ως άτομα που αναπτύσσουμε, ως μηχανικοί που αναπτύσσουμε συστήματα, πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη ότι οτιδήποτε μπορεί να γίνει hacking και πάλι εσφαλμένη λογική που έχουν κάποιοι, ότι αν δεν ξέρει όλος τον κώδικα, δεν θα μπορέσει να μπει στο σύστημα, και αυτό είναι λάθος. Γιατί υπάρχουν αυτοματοποιημένες επιθέσεις όπου βρίσκουν όλες αυτές τις ευπάθειες. Εξάλλου, για παράδειγμα, τα Windows, που είναι ένα closed λογισμικό, συνεχώς υπάρχουν διάφορες ευπάθειες.
άλλες πολύ σημαντικές, όπως τα γνωστά RDB bugs, ερημώντας το πρότοκολλο που κάποιος από μακριά από το ίντερνετ μπορεί να μπει μέσα σε σερβερ, όσο και τοπικά local escalation και το καθεξής, που όμως χωρίς να έχουν τον κώδικα τα έχουν βρει. Άρα δεν είμαστε πια στην εποχή ότι δεν δίνω τον κώδικα και είμαι ασφαλής. Πρέπει πάντα να θεωρούμε ότι έχουν πλήρη πρόσβαση στον κώδικα κάποιοι και έχοντας πλήρη πρόσβαση στον κώδικα, τότε να δούμε αν μπορούν να μπουν ή όχι. Άλλα προβλήματα που συναντάμε στα IoT. Οι συσκευές δεν μπορούν να έχουν λοιπόν επιταχυντές για πράξεις σχετικά με κρυπτογραφία. Δεν ενδιαφέρονται οι κατασκευαστές γενικότερα για αρκετά IoT. Για παράδειγμα, τα περισσότερα κινητά των χαμηλού budget, των 100 ευρώ, όταν τα αγοράσουμε, ποτέ δεν θα πάρουν κανένα update από κανένα vendor. Βέβαια, αν είναι επώνυμα, π.χ. Xiaomi, Samsung κτλ., τότε ενδεχομένως θα πάρουν κανένα update. Αλλά η πλειοψηφία των κινητών χαμηλού κόστου δεν θα πάρει κανένα update, γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Οι vendors, όπως γράφω εδώ πέρα, φτιάχνουν κάτι, κατασκευάζουν κάτι, παίζει εκείνη τη στιγμή με το software που έχουν και πάνε στο επόμενο. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η ενημέρωση του λογισμικού. Άρα λοιπόν κάποια bugs ποτέ δεν θα γίνουν patch. Αλλά από την άλλη και οι χρήστες δεν τους ενδιαφέρει η ασφάλεια. Δεν αλλάζουν τα default settings. Για πολλά χρόνια τα modem routers είχαν default κωδικούς, 1, 2, 3, 4, 5 κτλ. Οπότε μπορούσε εύκολα κάποιος hacker να μπει σε αυτό. Τώρα βέβαια, random κωδικοί, σε κάθε modem random εκτυπώνεται ένας άλλος κωδικός και γι' αυτό δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Αλλά οι συσκευές, οι χρήστες, πολλοί δεν ξέρουν πώς να βελτιώσουν την ασφάλεια στο σύστημά τους. Ή δεν τους ενδιαφέρει καν, δεν ξέρουν καν ότι έχουν, για παράδειγμα, IoT. Π.χ. πήρε κάποιος μια τηλεόραση. Ποιος ξέρει τώρα ότι έχει password το root και θα έπρεπε να το αλλάξει κτλ. Κανείς δεν τα ξέρει, ούτε θα ασχοληθεί κανείς. Άρα λοιπόν, αν έχει ένα fix κωδικό η χ τηλεόραση και το μάθουν οι hackers, μπορούν να μπαίνουν μέσα με αυτό το κωδικό και να πάρουν τον έλεγχο της τηλεόρασης υπό την κατοχή τους. Άρα λοιπόν, πολλά προβλήματα. Το IoT συνεχώς αναπτύσσεται. Δεν υπάρχει κάποια στάνταρ στην ασφάλεια στο IoT. Δεν υπάρχει κάποιο σώμα που μπορεί, ενώ κυβερνητικό σώμα ή ομάδα, που δίνει στάνταρ γι' αυτό. Δεν χρησιμοποιείται κρυπτογραφία δημοσίου ιδιωτικού κλειδιού. Πολλοί μηχανικοί ανάπτυξης δεν γνωρίζουν πώς να προγραμματίζουν με ασφάλεια. Γιατί, όπως σας είπα, δεν υπάρχει διδασκαλία τέτοιου μαθήματος. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει κάποιος μόνος σου να το ψάξει την ασφάλεια. Και γενικότερα, πολλές συσκευές IoT έχουν όλα ενεργοποιημένα default, ενώ δεν χρειάζεται, ας πούμε, να το έχουν. Και γενικότερα υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Τώρα, κάποιος hacker που έρχεται, μάλλον καταφέρνει και εισβάλλει σε ένα σύστημα, τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να το κάνει καταρχήν να το έχει όμηρο, να λέει πλήρωσε με προκειμένου να μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, να σβήσει δεδομένα. Το πόσο σημαντική ζημιά θα επιφέρει ένα τέτοιο hacking εξαρτάται και από το ίδιο device. Για παράδειγμα, κάποιος που θα έρθει στην τηλεόραση μπορεί απλώς να ενοχλεί με το να αλλάζει κανάλια ή μπορεί να θέλει χρήματα για να την απελευθερώσει τη τηλεόραση. Μπορεί, για παράδειγμα, να γίνει ένα DOS, Denial of Service Attack, σε ένα website. Αλλά ακόμα και σε κάποια ενσωματωμένα συστήματα που συνδέονται άμεσα με τη ζωή, όπως οι βηματοδότες, μπορεί να έχει ως συνέπεια να χαθούν και ζωές, αν μπει ένας hacker και δώσει λάθος ρυθμίσεις. Ας μην ξεχνάμε, βέβαια, και το μεγαλύτερο φόβο κάθε κυβέρνησης, που είναι η προστασία των κρίσιμων υποδομών και πώς θα τις προστατέψει προκειμένου να μπει κάποιος hacker και προκαλέσει πρόβλημα. Για παράδειγμα, ένα κλασικό σενάριο, όχι κλασικό σενάριο, κάτι που έχει γίνει πραγματικά, είναι το 2013 με τον ιό το Stuxnet, όπου είχε κατασκευαστεί ανεπίσημα, δεν βρέθηκαν ποτέ αυτές αποδείξεις από την Αμερικάνικη κυβέρνηση για να καταστρέψει επιταχυντές και να προκαλέσει πρόβλημα στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ήταν ένας ιός ειδικά που στόχευε αυτά εδώ τα ενσωματωμένα συστήματα.
το οποίο έπρεπε κάποιος να έχει γνώση πολύ συγκεκριμένη για να το κάνει. Ας πούμε τι επεξεργαστή είχαν, τι μνήμη είχαν, πώς συνδέονταν και ούτω καθεξής. Και τα ενσωματωμένα συστήματα γενικότερα είναι ένας πολύ πιο, πώς να το, πολύ πιο ευχάριστος ή πολύ πιο ελκυστικός στόχος για τους hackers. Γιατί τα ενσωματωμένα συστήματα συνδέονται με το φυσικό κόσμο. Από αισθητήρια, από ενεργοποιητές και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, όταν κάνει κάποιος hacking σε ένα IoT σύστημα, έχει πολλά παραπάνω από ένα πληροφοριακό σύστημα. Μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα, να καταρχήν να παρακολουθεί τη συμπεριφορά ενός χρήστη και από την άλλη να δημιουργεί συνθήκες στο περιβάλλον προς όφελός του, ενοχλώντας βέβαια το χρήστη. Τα IoT λοιπόν, τα ενσωματωμένα συστήματα είναι αρκετά πολύπλοκα, όχι βέβαια όλα, γιατί εντάξει, αν έχεις ένα Arduino μόνο, και εκεί έχεις κάποια πολυπλοκότητα, αλλά άλλο να έχεις ένα λειτουργικό σύστημα που στην πλήρη ανάπτυξη μπορείς να κάνεις πολλά παραπάνω πράγματα και άλλο απλώς να κάνεις hacking σε ένα Arduino. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί που κάνουν επίθεση είναι πολύ πιο ευέλικτοι. Ενώ αυτοί που βρίσκονται ως αμυνόμενοι, επειδή συνήθως είναι κάποιοι νόμιμοι χρήστες, περιορίζονται από τον νόμο. Γι' αυτό λοιπόν οι επιτιθέμενοι δεν έχουν νόμο, δεν έχουν ηθική, μπορούν να κάνουν τα πάντα και οι χρήστες από την άλλη έχουν συνηθίσει να βλέπει κάτι να κρασάρει, να κολλάει, δεν θα το ψάξουν παραπάνω και δεν θα μπουν στη διαδικασία αυτή. Έτσι λοιπόν το IoT έχει ως συνέπεια οι συσκευές IoT να φαίνονται στο διαδίκτυο όλες, σε όλο το διαδίκτυο, σε κάθε hacker, όπου και να βρίσκονται οι συσκευές μας και ως συνέπεια να μπορεί κάποιος hacker να μπει ακόμα και από την άλλη μεριά του κόσμου. Και μην ξεχνάμε ότι όλα βασίζονται στο να βρεθεί ο αδύναμος κρίκος. Βρίσκεται ο αδύναμος κρίκος και συνέχεια αποκτούν το πρώτο βήμα, το first hold, και συνέχεια από εκεί πέρα μπορούν να συνεχίσουν να εισβάλλουν σε άλλα συστήματα στο τοπικό δίκτυο. Υπάρχουν επιθέσεις denial of service, όπου πολλές συσκευές, πολλά ενσωματωμένα συστήματα που έχουν μολυνθεί, μπορούν να στείλουν κάποια πακέτα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε κάποιο server, άρα να το κάνουν overhelm και να πέσει το bandwidth, να μην υπάρχει άλλο bandwidth, να βγει να κάνει time out. Σας είπα για το first hold. Έχουμε espionage, hijack, δηλαδή ομοιρία, παρακολούθηση και το καθεξής. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να μελετήσουμε την ασφάλεια σε όλα τα επίπεδα. Θα πρέπει και στο επίπεδο της ίδιας συσκευής και στο τοπικό δίκτυο και στο διαδίκτυο. Και συγκεκριμένα θα πρέπει να μας αφορά και το physical security. Για παράδειγμα, το κινητό τηλέφωνο είναι μια συσκευή όπου πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να κάνει hacking αν αποκτήσει πρόσβαση σε αυτήν. Έτσι λοιπόν, αν εσείς έχετε το κινητό τηλέφωνο και πάτε για καφέ και το αφήσετε κάπου, στο τραπέζι ας πούμε και τα λοιπά που πίνετε με καφέ, θα μπορούσε κάποιος να πολύ γρήγορα να εισάγει κάποιο τρόγιαν μέσω σύστημα και στη συνέχεια να μπορέσει, εσείς χωρίς να το καταλάβετε, το έχει βάλει το Trojan και να σας παρακολουθεί. Και το Trojan θα μπορούσε να μπει, για παράδειγμα, αν το κινητό σας έχει OTG, USB on the go δηλαδή, όπου μπορείς να συνδέσεις ένα προλόγιο ή mouse. Υπάρχουν ειδικά exploits που με συσκευές, όχι κανονικά προλόγια, αλλά με συσκευές ενσωματωμένων συστημάτων όπως το Teensy, για παράδειγμα, έχεις προγραμματίσει ένα payload, σαν ένα mini USB, micro USB στικάκι είναι αυτό, που το έχεις προγραμματίσει από πριν, έχεις κατεβάσει το payload που θέλεις και μπορείς να το συνδέσεις π.χ. σε ένα κινητό τηλέφωνο και να τοποθετήσεις το payload αυτό που θέλει, γιατί υπάρχει το πρόβλημα γενικά ότι τα HIDs, τα Human Interface Devices, είναι στο trusted domain και έχουν ένα μεγαλύτερο βαθμό εμπιστοσύνης από ό,τι τα άλλα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τέτοια exploits. Ή αυτά τα exploits που σας είπα είναι κλασικά σε servers. Δηλαδή κάποιος που έχει ένα τέτοιο στικάκι με USB, που όμως δεν είναι USB απλό, είναι USB HID, δηλαδή εμφανίζεται σαν human interface device που έχει βάλει κώδικα, το οποίο μόλις
μπει σε ένα σύστημα, αρχίζει να εκτελείται και μολύνει τον υπολογιστή που το έχει βάλει. Δηλαδή, με ένα τέτοιο στικάκι το βάζει στον υπολογιστή, περιμένει ένα δύο λεπτά και έχει μολυνθεί. Μπορείτε να ψάξετε λοιπόν στο ίντερνετ, αν θέλετε να μάθετε πώς γίνονται αυτά. Είναι, ξαναλέω, HID, Human Interface Devices, Exploits, πάντα η λέξη, USB. Με αυτά τα keywords θα βρείτε υλικό. Λοιπόν, θέλουμε κρυπτογράφηση. Γιατί χωρίς κρυπτογράφηση, κοιτάξτε τι μπορεί να γίνει. Αν με απλό plain text λέει μια συσκευή στην άλλη, είμαι η συσκευή 85, γιατί κάθε συσκευή έχει ένα δικό της ID και τα δεδομένα μου είναι 7184 και απαντάει η συσκευή, OK, πήγαινε στο mode 6. Κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει καταρχήν αυτή την επικοινωνία, άρα να ξέρει π.χ. τι δεδομένα στέλνει, να τροποποιήσει εκεί που λέει 6, να του λέει OK, πήγαινε στο 7, για παράδειγμα, ή να ξαναστέλνει τα ίδια δεδομένα. Λέει go to mode 6, OK, μετά από λίγο καιρό go to mode 6, το replay attack. Λέει το ίδιο πακέτο να το ξαναστέλνει. Και physical attack. Κάποιος, όπως σας είπα πριν με το κινητό τηλέφωνο, κάποιος που έχει πρόσβαση στο ίδιο το device, εννοείται ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί. Δηλαδή, γενικά, είναι πολύ σημαντική η physical ασφάλεια. Γι' αυτό και τα μεγάλα data center, εννοείται ότι έχουν πολλά επίπεδα ασφάλειας. Δηλαδή, έχουν και περιμετρικό φράκτη, έχουν και φλουρούς, έχουν και κάμερες, έχουν θωρακισμένες πόρτες, έχουν ενισχυμένο τσιμέντο να μην μπορεί να το τρυπήσει κάποιος κ.ο.κ. Γιατί την ασφάλεια θέλεις και φυσική ασφάλεια και πληροφοριακή ασφάλεια. Έτσι λοιπόν, με μια κρυπτογράφηση λύνουμε αυτό το πρόβλημα. Βέβαια, η κρυπτογράφηση απαιτείται ότι έχουμε καλύτερο ενσωματωμένο σύστημα. Για παράδειγμα, το Arduino. Δεν μπορούμε να βάλουμε κρυπτογράφηση. Το Arduino δυστυχώς θα έχουμε plain. Plain επικοινωνία, HTTP απλό. Το HTTPS είναι δύσκολο. Δεν έχει δοκιμαστεί να παίζει με ασφάλεια, άρα το αφήνουμε. Και με απλό HTTP σημαίνει ότι κάποιοι ενδιάμεσα μπορούν να μας παρακολουθούν το τι στέλνουμε, αλλά είναι ένα ρίσκο που το γνωρίζουμε. Γενικότερα, όταν σχεδιάζουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα, πάντα πρέπει να υπολογίζουμε στο μυαλό μας τα ρίσκα. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οτιδήποτε και να κάνουμε έχει κάποιο ρίσκο. Δεν ξέρω αν έχετε διδαχτεί κάποιο μάθημα ασφάλειας, αλλά η risk ανάλυσης, η ανάλυση ρίσκων συνδέεται με τι ρίσκο είναι, δηλαδή πόσο πιθανό είναι να γίνει αυτό και τι ζημιά έχει ως συνέπεια αν γίνει αυτό. Για παράδειγμα, έστω έχουμε ένα Arduino το οποίο στέλνει τη θερμοκρασία σε ένα σερβερ, αυτό και τίποτα άλλο. Το ρίσκο, τι θα λέγαμε, είναι χαμηλό το ρίσκο, γιατί και σε περίπτωση που μπει κάποιος, το πολύ πολύ να μαθαίνει τη θερμοκρασία που έχω σπίτι μου. Άρα, μια χαρά, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άρα, είναι πολυδιάστατη η ανάλυση του ρίσκου για ένα ενσωματωμένο σύστημα. Και θα πρέπει ως σχεδιαστές ενσωματωμένων συστημάτων να μπορείτε να καταλάβετε αν αξίζει, για παράδειγμα, να βελτιώσετε την ασφάλεια, που η βελτίωση ασφάλειας σημαίνει αγορά καλύτερου συστήματος, που σημαίνει περισσότερο κόστος και κόστος αγοράς προμήθειας και κόστος εκτέλεσης λειτουργίας. Για παράδειγμα, να σας πω το Arduino, με κάποια μιλιαμπέρ μια χαρά λειτουργεί. Άμα όμως πεις θέλω ασφάλεια και το βάλω σε Raspberry, το Raspberry θέλει από 600 μιλιαμπέρ μέχρι 1,5 αμπέρ, μόνιμη τροφοδοσία. Άρα αυξάνεται ασφάλεια μεν, αλλά το πληρώνουμε σε μεγαλύτερο κόστος κιλοβατόρας το χρόνο, δηλαδή, αν το δούμε. Δηλαδή ένα σύστημα δεν θα το έχουμε μόνο για μια μέρα. Αν πούμε ότι θα το βάλουμε και θα έχει ένα typical lifespan, μια τυπική διάρκεια ζωής 7 χρόνια με 10, τότε καταλαβαίνετε πόσο περισσότερο κόστος ρεύματος θα πληρώσουμε σε ένα Raspberry από ό,τι σε ένα Arduino. Έτσι λοιπόν, φυσική ασφάλεια, κρυπτογράφηση είναι θέματα που μας αφορούν, θα πρέπει να τα μελετήσουμε. Στη συνέχεια πρέπει να γνωρίζουμε ότι κάποια ενσωματωμένα συστήματα γενικότερα έχουν χαμηλές απαιτήσεις, όπως το Arduino, δεν έχουν χαμηλή πολυπλοκότητα, δεν μπορούμε να εκτελέσουμε δυνατούς αλγορίθμους και πρέπει να κάνουμε αυτή τη ζυγαριά που σας είπα, να δούμε αν αξίζει να πληρώσουμε κάτι παραπάνω για πιο δυνατό hardware, για καλύτερη ασφάλεια ή όχι. Ασφαλώς να χρησιμοποιούμε αλγορίθμους όπου είναι, που έχουν ελεγχθεί, όπου είναι τσεκαρισμένοι ότι αντέχουν στις κρυπτογραφικές επιθέσεις. Ας πούμε ο Ketchup, EAS, καλοί αλγόριθμοι και ούτω καθεξής. Να μην φτιάχνουμε δικό μας αλγόριθμο, γιατί εύκολα μπορεί κάποιος
αν το γνωρίζει, να του κάνει μια κρυπτανάλυση και να δει τις ευπάθειές του. Μια λύση που έχουμε θα μπορούσε να είναι το VPN, Virtual Private Network. Με το VPN μπορούμε να συνδέουμε διαφορετικές τοποθεσίες μεταξύ τους, σαν να είναι στο ίδιο δίκτυο. Για παράδειγμα, εγώ έχω ένα σερβερ εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχω ένα σερβερ σπίτι μου στην Κοζάνη, έχω ένα σερβερ στο γραφείο μου στην Κοζάνη και σε διάφορες άλλες τοποθεσίες και όλα αυτά είναι στο ίδιο VPN. Δηλαδή, εγώ τώρα μπορώ να ανοίξω ένα παράθυρο, να κάνω ping και να δω τον υπολογιστή μου που έχω στην Κοζάνη. Και όλα αυτά μέσω Virtual Private Network. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η επικοινωνία που είναι κρυπτογραφημένη και με ασφάλεια λοιπόν όλα αυτά τα συστήματα επικοινωνούν μεταξύ τους. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουμε το VPN, πώς να το στήσουμε, πώς να το χρησιμοποιήσουμε. Γενικότερα να χρησιμοποιούμε την κρυπτογράφηση, βλέπετε εδώ το HTTPS στο server που έχω και γενικά θέλουμε όλα τα website να έχουν HTTPS. Πολύ σημαντικό να ασφαλίσουμε και τα DNS, Domain Name System, που είναι το σύστημα που κάνει την αντιστοίχηση ανάμεσα σε ονόματα και σε διευθύνσεις IP. Θα πρέπει λοιπόν το σύστημα αυτό να είναι προστατευμένο, χρησιμοποιώντας π.χ. πρωτόκολλο Secure DNS, DNSSEC, γιατί διαφορετικά κάποιος μπορεί να κάνει DNS poisoning και εσύ στον υπολογιστή σου να γράψεις π.χ. Google.com, αλλά επειδή έχει μολυνθεί με λάθος διευθύνσεις DNS, να πας, ενώ γράφοντας Google.com, να μεταβείς σε λάθος IP διεύθυνση που είναι του hacker και στη συνέχεια να υποκλέψει δεδομένα. Ο ρόλος του κράτους πολλές φορές είναι και επιτιθέμενος ο κράτος. Έχουν εμφανιστεί αναφορές, π.χ. για CIA κτλ. Όπου έκανε hacking σε συστήματα για να πάρει πληροφορίες. Από την άλλη, βέβαια, είναι και αμυνόμενος, γιατί δέχεται επιθέσεις. Άρα, λοιπόν, είναι και εκεί ένας πολυδιάστατος ο ρόλος που θα πρέπει να αναλυθεί. Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απλώς υπάρχει ο κανόνας της ασφάλειας δεδομένων, κάποιες βασικές διρεκτίβες που έχει βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το δικαίωμα του Be Forgotten, να απομακρυνθούν κάποιες εγγραφές από μηχανές αναζήτησης, της υγιής, accountability και το καθεξής. Για την ασφάλεια ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Υπάρχει ενότητα στην IEEE, το IEEE που είναι Institute Electric Electronic Engineer, το ηλεκτρολόγων και ηλεκτρονικών μηχανικών, αυτή η ομάδα. Έχει το Internet of Things, μπορεί κάποιος να διαβάσει μάλιστα και το βιβλίο που ορίζονται τα IoT και κάποια βασικά θέματα που θίγονται σχετικά με την ασφάλεια και πώς μπορούν να αναπτυχθούν. Και ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί στο IoT είναι το IPv6. Εμείς τώρα έχουμε IPv4. Όλοι σπίτι μας, το IPv4 μας δίνει ο πάροχος μία διεύθυνση IP, η οποία στη συνέχεια μέσω του modem router γίνεται NATed, Network Address Translation, και σπίτι μας έχουμε ένα non-routable δίκτυο, πως 192.168.0.0, για παράδειγμα. Όταν έχουμε IPv6 παντού, τότε δεν θα έχουμε NAT και κάθε σπίτι θα έχει το δικό του 64-bit IPv6 block. Οπότε τι σημαίνει ότι κάθε συσκευή θα έχει δικιά της διεύθυνση. Άρα τίποτε δεν θα κρύβεται. Θα μπορεί δηλαδή ο άλλος να κάνει trace route μια IPv6 και να βρεθεί κατευθείαν στο ψυγείο, π.χ. το δικό μας. Άρα επειδή τώρα με το NAT έχουμε ένα είδος ότι κάπως κρύβουμε την εσωτερική μας δομή του δικτύου, ενώ με το IPv6 δεν θα υπάρχει αυτό. Άρα όταν θα έχουμε IPv6 παντού και καθαρό IPv6, όχι IPv6, IPv4, καθαρό IPv6, δεν θα μπορεί να κρύβεται καμία συσκευή και θα πρέπει τότε να προστατεύσουμε πάρα πολύ με το firewall να λειτουργούμε και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε. Απλώς ανοίξει μια καινούρια κερκόποτρα που θα είναι το full routable δίκτυο. Άρα, κάποια συμπεράσματα. Η ασφάλεια συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη από τα πρώτα στάδια σχεδιασμού, γι' αυτό και συνεχώς αναφέρονται και εισβολές και επιτυχημένες παραβιάσεις σε ενσωματωμένα συστήματα που συνδέονται στο διαδίκτυο. Δεν κρυπτογραφούνται όλα τα δεδομένα,
Είδαμε επιθέσεις που γίνονται σε αυτά. Τα ενσωματωμένα συστήματα που συνδέονται στο διαδίκτυο βρίσκονται παντού, ήδη σπίτι μας. Είμαι σίγουρος ότι όταν πάτε σπίτι σας μπορείτε να σκεφτείτε συσκευές που συνδέονται σπίτι σας, και αν σκεφτούμε ότι σε ένα μέσο τυπικό αμερικάνικο νοικοκυριό 60 συσκευές συνδέονται στο διαδίκτυο, και εσείς θα έχετε ένα μεγάλο αριθμό από συσκευές. Οπότε θα πρέπει τώρα οι χρήστες καταρχήν να γνωρίζουν ποιες συσκευές συνδέονται τι και τι μπορούν να κάνουν γι' αυτό. Να είναι δηλαδή γνώστες ότι απαιτείται ασφάλεια στα ενσωματωμένα συστήματα. Αν κάτι δεν πρέπει να συνδέεται στο διαδίκτυο, μην το συνδέει στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, κάποιος που αγοράζει π.χ. ένα έξυπνο ψυγείο που συνδέεται στο διαδίκτυο, αν δεν έχει λόγο να το συνδέσει, μην το συνδέσει. Δηλαδή πρέπει να σκεφτόμαστε μια συσκευή που πήραμε για ένα συγκεκριμένο ρόλο. Έχει νόημα να συνδέεται στο διαδίκτυο, εφόσον το υποστηρίζει. Δεν χρειάζεται να τα συνδέσουμε όλα. Ειδικά αν δεν γνωρίζουμε το τι συνδέεται μεταξύ τους. Για παράδειγμα, εγώ, να σας πω όπως ανέφερα, έχω στο σπίτι μου σερβερ. Και είναι σερβερ router, δηλαδή όλες οι συσκευές βλέπουν αυτό ως gateway και συνέχεια αυτό συνδέεται στο modem router. Άρα μπορώ, ανοίγοντας ένα TCP dump, να δω κάθε συσκευή τι κάνει τι. Μπορώ να δω, για παράδειγμα, μια τηλεόραση που έχω συνδέσει, μια έξυπνη τηλεόραση που είναι στο δίκτυο, να δω τα πακέτα που στέλνουν. Και έχω δει ότι συνεχώς στέλνουν πακέτα σε σερβερ στην Κίνα που αναφέρει κανάλια που βλέπω. Και στατιστικά, οπότε έχω πάρει μια πιο proactive στάση αντιμετώπισης και με IP tables, που είναι το firewall του Linux, έχω κόψει αυτές τις συσκευές. Δηλαδή, στο firewall που έχω στο router μου, κόβω οτιδήποτε πακέτο περνάει από την τηλεόραση προς το ίντερνετ. Άρα, λοιπόν, δεν κάνω και update, ναι, αλλά δεν χρειάζεται να κάνω update, αλλιώς έχω TV box Android, οπότε από εκεί ό,τι χρειάζομαι βλέπω. Απλώς την τηλεόραση δεν την εμπιστεύομαι, γιατί επειδή έχει και λειτουργικό σύστημα που δεν είναι από τα κλασικά τα Android κτλ. Κάθε εταιρεία έχει ένα δικό της λειτουργικό σύστημα. Γι' αυτό δεν θέλω να βγαίνει στο ίντερνετ. Και άλλες συσκευές. Δηλαδή, εγώ κατά διασήματα ανοίγω τη CP dump στο σύστημα, στο κεντρικό μου σερβερ, και βλέπω πακέτα που διέρχονται. Και άμα δω κάποιο πακέτο που δεν είναι επιτρεπτό, τότε τοποθετώ rules. Οπότε σιγά σιγά προσθέτω στο firewall rules και αυξάνεται συνέχεια αυτό το firewall. Σχετικά με αυτούς που αναπτύσσουν ενσωματωμένα συστήματα, θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να προγραμματίζουν με ασφάλεια, πώς να κάνουν έλεγχους ασφάλειας σε ένα σύστημα, να δουν πόσο ασφαλές είναι, να καταλάβουν το πώς πρέπει να σχεδιάσουν ασφαλή συστήματα και από το hardware και από το software, να δίνουν updates, να χρησιμοποιούν κρυπτογραφία, να είναι όλα ενεργοποιημένα εκτός από αυτά που έχουν λόγο να είναι ενεργοποιημένα στο χρήστη. Και γενικότερα θα πρέπει να εκπαιδεύεται κάποιος μηχανικός που αναπτύσσει συστήματα, ενσωματωμένα συστήματα. Θα πρέπει να γνωρίζει και από δίκτυα και από ασφάλεια δικτύων, θέματα αυθεντικοποίησης, κρυπτογραφίας, PKI, Public Infrastructure, APIs, και το πιο σημαντικό από όλα, όπως σας έχω πει, είναι ασφαλής προγραμματισμός. Πρέπει να διαβάζει φόρουμ, να ψάχνει, να βρίσκει πώς να κάνει secure τα συστήματά του. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι κάποιος να μπει σε ένα σύστημα. Θα πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστον πώς να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν, η ασφάλεια δεν είναι ένα όνειρο, είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε. Είναι δύσκολο μεν, αλλά με προσοχή μπορεί να επιτευχθεί. Λοιπόν, αυτή ήταν η ομιλία που είχα δώσει, όπως σας είχα πει, σχετικά με την ασφάλεια στα ενσωματωμένα συστήματα. Τώρα έχουμε κανένα δεκάλεπτο ακόμη, οπότε καταρχήν θα ήθελα, πριν συνεχίσω παρακάτω, να ακούσω ερωτήματα που έχετε, να μας δοθεί αυτή η ευκαιρία να συζητήσουμε. Άρα λοιπόν, θα ήθελα, αν κάποιος έχει κάποιο ερώτημα, θα περιμένω λίγα δευτερόλεπτα, μπορεί να το θέσει τώρα, να απαντήσω, γιατί το θέμα είναι, έχετε μια ωραία ευκαιρία να ρωτήσετε οτιδήποτε σας αφορά σχετικά με ενσωματωμένα συστήματα και ασφάλεια κτλ. Έχω πάρα πολλά χρόνια προϋπηρεσία σε αυτά και εμπειρία και πρακτική εμπειρία, γιατί διαχειρίζομαι και υποδομές και servers. Συνεχώς δέχονται δεκάδες επιθέσεις
οι servers που έχω. Άρα λοιπόν μπορώ να σας δώσω τέτοιες πληροφορίες προτού μπούμε και στην τελευταία διάλεξη που είναι για το ARM. Κάποιος που θέλει να ρωτήσει, οποιοδήποτε. Να υποθέσω ότι όλοι έχετε κατανοήσει τότε τη διάλεξη αυτή. Ωραία. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει, πάντως κατευθείαν έχει το λόγο, παίρνει το μικρόφωνο και ρωτάει. Τώρα να δω στο chat αν έχει καμιά πορεία. Όχι, δεν υπάρχει ούτε στο chat απορία, άρα μπορούμε να πούμε και στο τελευταίο κομμάτι. Σας είπα, μέχρι και 55 θα έχουμε τη διάλεξη. Οπότε μπαίνουμε στα τελευταία 9 λεπτά της διάλεξης, της σημερινής τρίωρης έτσι, επικοινωνίας που είχαμε. Ανά πάση στιγμή μπορείτε να με ρωτήσετε πάντως, ξαναλέω. Λοιπόν, ARM, επεξεργασίες ARM. Άρα για ARM τι θα δούμε. Κλείσω λίγο αυτό. Κάποια βασικά στοιχεία για ARM. Καταρχήν, ARM είναι μια εταιρεία όπου δεν φτιάχνει επεξεργαστές, αλλά φτιάχνει το IP block του ARM. Δηλαδή, δεν θα σου πουλήσει το hardware, άρα σου πουλάει μια περιγραφή π.χ. σε μια γλώσσα HDL, Hardware Description Language του ARM, και η κάθε εταιρεία μπορεί να πάρει αυτό το ARM, να το τροποποιήσει, να προσθέσει και άλλα περιφερειακά και να βγάλει το δικό της επεξεργαστή ARM. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε π.χ. από τη μία τηλέφωνα με Samsung με ARM επεξεργαστές, από την άλλη έχουμε επεξεργαστές της Huawei, Xiaomi, όλα αυτά είναι ARM, απλώς δεν θα το δεις να λέει ARM επεξεργαστή, θα λέει ας πούμε το δικό της, ας πούμε έχει Kirin για παράδειγμα, ή έχει ένα δικό της chipset, Exynos, πώς τα λένε, διάφορα ας πούμε, αλλά όλα έχουν ARM από κάτω. Απλώς βάζουν και διάφορα άλλα πράγματα και το πλασάρουν ως κάτι διαφορετικό. Αχώ το δικό μου επεξεργαστή, η Samsung σχεδιάζει το δικό της επεξεργαστή. Είναι ARM που προσθέτει κάποια δικά της πράγματα και το πουλάει ως δικό της επεξεργαστή. Και λοιπόν αυτή η εταιρεία ARM δεν έχει καθόλου εργοστάσιο παραγωγής επεξεργαστών, αλλά είναι ένα παράδειγμα πως κάποιοι αρκετά έξυπνοι μηχανικοί μπόρεσαν να σχεδιάσουν και να πουλήσουν αυτούς τους επεξεργαστές. Και ίσως είναι παράδειγμα πως προς και εσάς που μπορείτε να ασχοληθείτε με το σχεδιασμό, το IP blocks που αναφέρονται, συσκευών, δηλαδή περιγραφών σε μια γλώσσα υλικού για διάφορα device. Μπορεί να είναι, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας controller USB 3 ίσως ή Bluetooth. Όλα αυτά να τα περιγράψετε λοιπόν, αρκεί να έχετε κάποιους υπολογιστές και τίποτα άλλο και γνώσεις. Οπότε μπορείτε. Και υπάρχουν εταιρείες, παραδείγματα τέτοιων εταιρεών, ξέρω στην Πάτρα με ένα-δύο εταιρείες τέτοιες, που μπορούν και πουλάνε τέτοια IP blocks, οπότε βρίσκονται στην Ελλάδα, δουλεύουν στο σπίτι τους και μπορούν και δημιουργούν τέτοια blocks, IP blocks και τα πουλάνε στο εξωτερικό και είναι μια χαρά πετυχημένες επιχειρήσεις όλες αυτές. Δηλαδή, δεν χρειάζεται κάποιος να πάει στο εξωτερικό για να δουλέψει στο σχεδιασμό σε hardware επίπεδο κτλ. Βέβαια, αυτούς που ξέρω έχουν τελειώσει διδακτορικώς όλα αυτά, δηλαδή κάποιος από εσάς που θα θελήσει ενδεχομένως να μπει στο εμπόριο, στο ερευνητικό κομμάτι σου, να σχεδιάζουν διάφορα devices σε υλικό μέσω του υπολογιστή και να τα πουλάνε, θα πρέπει να έχει παραπάνω γνώσεις από ασφαλώς ένα μεταπτυχιακό, να φτάσει σε επίπεδο διδακτορικό. Αλλά μετά, βέβαια, μπορεί από το σπίτι να δουλεύει και να μην χρειάζεται να ούτε καν να φύγει από την Ελλάδα. Και η ARM είναι μια τέτοια εταιρεία, μια εταιρεία δηλαδή που χωρίς καθόλου επενδύσεις, εργοστάσια κτλ. Έχει γίνει πετυχημένη. Άρα, λοιπόν, να το γνωρίζουμε αυτό. Τώρα, σχετικά με το... με τις αρχιτεκτονικές, έχουμε πει ότι σε ενσωματωμένα συστήματα υπάρχουν δύο ειδών αρχιτεκτονικές, η Von Neumann και η Harvard. Η Von Neumann είναι μια αρχιτεκτονική όπου έχουμε μια κοινή μνήμη και έχουμε και τα δεδομένα και τις εντολές. Και για παράδειγμα, υπάρχουν ARM επεξεργαστές που είναι τύπου Von Neumann, όπως το Raspberry, όπου στο Raspberry έχουμε, όταν λέμε έχουμε π.χ. 1 GB RAM, και το λειτουργικό σύστημα και τα δεδομένα βρίσκονται μέσα σε αυτό το 1 GB RAM. Ενώ
Τώρα που θυμήθηκα για το Raspberry, κάποιοι φοιτητές με ρώτησαν κάποια στιγμή, όχι εσείς, καλή βέβαια, λέει θέλω να φτιάξω ένα NAS, Network Attached Storage, με Raspberry και να του βάλω έτσι και ένα SSD δίσκο και να πετάει κτλ. Το θέμα είναι το Raspberry δεν έχει SATA διεπαφή, άρα λοιπόν δεν μπορεί κάποιος να πάρει ένα SSD δίσκο και να το προσθέσει σε ένα Raspberry, παρά μόνο USB μπορεί να προσθέσει. Βέβαια, αν θέλει να βάλει κάποιο SATA δίσκο, χωρίς βέβαια bridge USB του SATA κτλ, θα πρέπει να πάρει άλλο board. Υπάρχουν ειδικά board, αν ψάξετε, single board computer, SBC είναι η λέξη κλειδί, single board computer with SATA, άμα βάλετε, θα σας βάλει κάποια boards, αλλά αυτά είναι στα 100 ευρώ, δεν είναι στα 40 ευρώ, 45 όπως είναι το Raspberry. Και έχουμε και τη Harvard. Η Harvard είναι μια αρχιτεκτονική όπου έχουμε ξεχωριστή μνήμη δεδομένων και ξεχωριστή μνήμη εντολών. CISC και RISC, το ανέφερα στην αρχή, οι επεξεργαστές ARM είναι τύπου RISC. Σχετικά με το μοντέλο προγραμματισμού, υπάρχουν καταρχήν πάρα πολλές υλοποιήσεις του ARM με διαφορετικά μεγέθη μνήμης CAS, διαφορετικό πλάτος διάβλου και ούτω καθεξής. Ένα παράδειγμα, ARM Assembly. Επευχαιρία να σας πω ότι το Raspberry ναι μεν προγραμματίζεται με χρήση λειτουργικού συστήματος Python και C, αλλά από την άλλη, για τους πολύ γενναίους, μπορούν να κάνουν αυτό που ονομάζεται Bare Metal Programming, δηλαδή χωρίς λειτουργικό σύστημα. Γράφουν σε assembly το πρόγραμμά τους, το κάνουν βέβαια assembly για τον ARM επεξεργαστή, το βάζουν σε μια SD κάρτα και το Raspberry κατευθείαν φορτώνει το πρόγραμμα από την SD κάρτα και λειτουργεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ασφαλώς δεν έχεις το overhead του λειτουργικού συστήματος, δηλαδή μπορείς να επιτύχεις πάρα πολύ καλή απόδοση αν καταφέρεις να εκτελέσεις το πρόγραμμά σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, οπότε δεν το συνισώζω για εσάς. Θα σας έλεγα βάλτε Ubuntu ή Raspbian, C ή Python η γλώσσα προγραμματισμού που θα χρησιμοποιήσετε και θα είστε μια χαρά. Είπαμε λοιπόν για επεξεργαστές ARM. Και 64-bit υπάρχουν επεξεργαστές ARM. Είναι τελείως παραμετροποιήσιμοι αυτοί οι επεξεργαστές και μπορείς να προσθέσεις cores, μονάδες, διάφορες και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα εδώ βλέπετε την Texas Instruments OMAP αρχιτεκτονική όπου έχει JTAG, Flash, SDRAM, Keypad. Βλέπετε εδώ λοιπόν πόσα modules έχουν προσθέσει σε αυτό το ολοκληρωμένο κύκλωμα και στη συνέχεια μπορούν να το πουλήσουν ως π.χ. έναν καινούριο επεξεργαστή της, που το λένε Texas Instruments OMAP 4. Έχει ARM, βλέπετε εδώ πέρα, έχει ARM Cortex-A9 και είναι το επεξεργαστή της TI. Άρα λοιπόν, οι εταιρείες δεν λένε ότι έχουμε ARM επεξεργαστή, λένε ότι έχουν ας πούμε, το chip TAD, ας πούμε. Και το ονομάζουν έτσι για να φαίνεται ότι το έχουν σχεδιάσει αυτοί, αλλά στην πράξη χρησιμοποιεί κάποιο ARM επεξεργαστή. Εδώ αναφέρει για την Texas Instruments OMAP 4, συχνότητες που λειτουργούν, σε επιταχυτές γραφικών και ούτω καθεξής. Άρα, RISC επεξεργαστής, μικρές σε μέγεθος και υψηλής απόδοση εφαρμογές, είναι απλή, οδηγεί σε μικρές υλοποίησεις με χαμηλή κατανάλωση ισχύως. Και κάποια ιστορικά στοιχεία. Από το 1985 είχαν σχεδιάσει τον πρώτο επεξεργαστή, που ήταν σαν 82-86, παρόμοιος. Κοιτάξτε εδώ, συνεργάστηκε η Apple με την Acorn και φτιάξανε την Advanced Risk Machine το 1990. Δηλαδή και η Apple κάποια στιγμή είχε παίξει ρόλο στην ανάπτυξη της ARM, της εταιρείας. Και βλέπετε εδώ πόσα χρόνια και τα λοιπά, από το 92-94, ζητούσαν άδεια να χρησιμοποιήσουν τον ARM επεξεργαστή, παράγεται ARM 7 για multimedia εφαρμογές, αρχιτεκτονική Thumb, η οποία είναι μια αρχιτεκτονική που έχει συμπιεσμένες εντολές. Βλέπω ότι έχει μείνει κάτω από ένα χρόνο, κάτω από ένα λεπτό μάλλον, η συνάντηση, οπότε μόλις κλείσει, άμα είναι, θα ξανασυνδεθούμε για να δώσουμε τα τελικά στοιχεία. Μόλις κλείσει λοιπόν η σύνδεση, μία ακόμα φορά τελευταία, για λίγα λεπτά θα συνδεθούμε ακόμα για τα τελευταία λεπτά του αποχαιρετισμού, βλέποντας λοιπόν αυτά τα ιστορικά στοιχεία. Άρα πέρασαν πολλά χρόνια, όπως βλέπετε, από το 85 και πολλές εκδόσεις.
Ωραία, λοιπόν, να συνεχίσουμε στα τελευταία λεπτά. Πολλές εκδόσεις του ARM υπάρχουν. Κάποιες εκδόσεις, βέβαια, έχουν άλλα χαρακτηριστικά, όπως βλέπετε εδώ πέρα, π.χ. V6, V7, κάποιες είναι SIMD, κάποιες είναι DSP. Και γενικότερα, βλέπουμε εδώ τις διάφορες εκδόσεις που έχουμε. Συνήθως ARM V7 τώρα είναι τα περισσότερα συστήματα, αλλά υπάρχουν και οι Cortex-M επεξεργαστές που είναι σαν το Arduino, μικροεπεξεργαστές λοιπόν, ARM Microprocessor, πολύ απλοί επεξεργαστές. Άρα 6 και 7 συνήθως συναντάμε. Και βλέπουμε και την κατηγοροποίηση, είναι τα Cortex-A που είναι για application, γι' αυτό όταν βλέπετε σε κάποιο site ότι αυτός έχει Cortex-A 7, α52 κτλ. Είναι για application. Το Cortex-X είναι real-time, δηλαδή μπορούν να το αποκρίνουν σε πραγματικό χρόνο. Και ο microcontroller που είναι Cortex-M. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή την τρίωρη διάλεξη. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πριν κλείσουμε. Υπενθυμίζω το υλικό αυτό. Θα το στείλω βέβαια κιόλας, αλλά είναι online ήδη στη σελίδα μου, στη σελίδα ARC-ECU-WMGR. Ελπίζω να πήρατε μια γενικότερη ιδέα. Ναι, ακούω. Να, και εγώ έχω ενημερώσει τα παιδιά για το υλικό σου, γιατί και το βιβλίο σου είναι το βασικό σύγγραμμα, άρα υπάρχουν όλα τα link για αυτό το υλικό. Φυσικά, τις έχω και εγώ αυτές τις παρουσιάσεις, βάζω και στο drive, θα τις βάλω του μαθήματος και θα συνεχίσουμε κιόλας με ARM και την επόμενη φορά. Και εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα για μια ακόμα φορά να σε ευχαριστήσω. Ελπίζω να κατάλαβαν τα παιδιά πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά για την ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων και το security, αλλά και η ανάπτυξη των ενσωματωμένων συστημάτων για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλα αυτά τα ζητήματα που θέτει το Internet of Things. Σε ευχαριστώ και με τα παιδιά να τους πω ότι και τέταρτο, στο Google Meet για να συνεχίσουμε, γιατί θα έχουμε να πούμε για κάποια πράγματα μαζί σήμερα. Έγινε, χαιρετώ. Μιλάμε κάποια άλλη στιγμή. Καλή συνέχεια στο μάθημα. Ευχαριστούμε πολύ. Πείτε μέσα ασφάλεια και να μην κολλήσετε τίποτα. Ευχαριστούμε. Επίσης. Χαιρετώ. Γεια σας.